Είναι Τετάρτη, 11 Απριλίου του 2012 και ξεκινά τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Οριστικά στις 6 Μαΐου οι κάλπες, το κλείσιμο της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών. Η σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου στο νεοκλασικό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η μεγάλη περιουσία. Πανικός από το σεισμό των 8,7 ρίχτερ στην Ινδονησία, φόβοι για τσουνάμι. Τελειώνει τα μεσάνυχτα η απεργία των ναυτικών, χειρόφερνο τραβούν αύριο οι οδηγοί των ΚΤΕΛ. Πόλεμος με τραυματίες στην Αμυγδαλέζα, επιποδός για τα κέντρα υποδοχής λαθρομεταναστών. Και η στιγερή δολοφονία 37χρονου στα Χανιά, οι δράστες προσπάθησαν να στήσουν τροχαίο ατύχημα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα και διαλύθηκε η Βουλή όπως ήταν αναμενόμενο. Πριν από 2 ώρες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδήμος, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπούλια, και επισήμως ανήγγειλαν και οι δυο τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν την 6η Μαΐου. Στις 5 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, και ζήτησε την άμεση διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών επικαλούμενος εθνικούς λόγους. Η 6η Μαΐου είναι τελικά η ημερομηνία των, όπως όλα δείχνουν, πιο κρίσιμων εκλογών μετά τη μεταπολίτευση. Το Υπουργικό Συμβούλιο αυτής της κυβέρνησης συνεδρίασε για τελευταία φορά στις 3 το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό να προχωρά σε μια σύντομη αποτίμηση της κυβερνητικής θητείας που διοίκησε ακριβώς 5 μήνες. Όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση στις 11 Νοεμβρίου, η θέση μας στη ζώνη του ευρώ τελούσε υποαίρεση. Αναλάβαμε να φέρουμε εις πέρας ένα συγκεκριμένο και δύσκολο έργο σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Καταρτίστηκε το νέο οικονομικό πρόγραμμα για την τριετία 12-14. Εγκρίθηκε το νέο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης ύψος 130 δις ευρώ και επιτεύχθηκε η συμφωνία με τους ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων. Ο Λουκάς Παπαδήμος επεσήμανε στους υπουργούς ότι το κυβερνητικό έργο δεν σταματά εν ώψη εκλογών. Έχετε να εκπληρώσετε 2 δύσκολους στόχους. Να ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας ως μέλη κυβέρνησης και παράλληλα να μεριμνήσετε την εκλογική σας εκστρατεία. Η ταυτόχρονη υλοποίηση των 2 είναι δύσκολη. Ο δεύτερος στόχος όμως δεν πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος του πρώτου. Η διάλυση της Βουλής δεν σημαίνει και διάλυση της κυβέρνησης. Μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραμένουν στις θέσεις τους. Ενώ την Τρίτη του Πάσχα, ο Τάσος Γιαννίτσης θα προσκαλέσει την Διακομματική Επιτροπή που θα αποφασίσει τους όρους διεξαγωγής των εκλογών. Την ίδια ώρα το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδρίαζε με μοναδικό θέμα την έγκριση των υποψηφιωτήτων για τις εθνικές εκλογές. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος δήλωσε στον Sky πως το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται όλες του τις δυνάμεις και δήλωσε αισιόδοξη για την έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης. Νομίζω ότι είναι το ζητούμενο για το επόμενο διάστημα η αποτελεσματική διοίκηση, πολιτική διεύθυνση του τόπου, και θεωρώ ότι ο τόπος χρειάζεται την εμπειρία, τη δύναμη και τις διεθνείς σχέσεις που έχει αποκτήσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος σε όλη αυτή την πορεία. Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε η Αριάδνη Αγάτσα, κόρη του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Αλέκου Ακριβάκη. Η κυρία Αγάτσα είχε εκλεγεί βουλευτής Βιωτίας με το ΠΑΣΟΚ και πριν από λίγες ημέρες είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Από την Κεφαλονιά, ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε πως ο ελληνικός λαός είναι πιο όριμος και θα αντέξει στους εκβιασμούς και τις πιέσεις. Το διακύβευμα αυτής της εκλογικής μάχης είναι προφανές. Η συγκυβέρνηση Σαμαρά Παπανδρέου, Σαμαρά Βενιζέλου και συνέχεια του μνημονίου της λιτότητας και της καταστροφής ή ένας νέος συνασπισμός εξουσίας. Ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, δυνατή αριστερά, για να καταγγείλουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Η Ντόρα Μπακογιάννη από την πλευρά της επιστράτευσε τον ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Μπίτρο, για να ηγηθεί του ψηφοδελτίου επικρατείας της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Πάμε στις πηγές των ρεπορτάζ. Εξελίσσονται όλα αυτή την ώρα, τώρα που δίκαιο ο ήλιος είναι 6:58 και έχουμε πια και επισήμως τη διάλυση της Βουλής και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Θα δούμε τον Χρήστο Κούτρα, ο οποίος βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου, και την Πινελόπη Γκάλιου, η οποία βρίσκεται στο χώρο όπου είχαμε την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και την ομιλία του κ. Βενιζέλου. Να ξεκινήσω από σένα, Χρήστο. Η ημερομηνία κλείδωσε, την ξέραμε, ήταν η 6η Μαΐου. Τώρα περιμένουμε τον κ. Παπαδήμο που σε 1-2 ώρες από τώρα θα απευθύνει ένα διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι σε λίγη ώρα θα βιντεοσκοπηθεί το συγκεκριμένο διάγγελμα. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται μέσα με τους στενούς του συνεργάτες και ρυθμίζουν τελευταίες λεπτομέρειες της εγγραφής του μηνύματος του Πρωθυπουργού. Αυτό θα μεταδοθεί πιθανότητα περί τις 9 το βράδυ. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι ο κ. Παπαδήμος θα κάνει έναν μίνι απολογισμό, όπως έκανε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα πει ότι η κρίση συνεχίζεται και η μάχη που πρέπει να δώσει η χώρα είναι σκληρή. Ότι τα δεδομένα που υπάρχουν από εδώ και πέρα θα πρέπει να τα αναλάβει μια κυβέρνηση η οποία θα έχει νοπή λαϊκή εντολή. Θα απευθύνει και θα πει ουσιαστικά τι έγινε αυτούς τους μήνες και τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Θα κάνει λοιπόν τον απολογισμό του. Ακριβώς. Θα δηλώσει όμως και αισιόδοξος ότι η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί αν εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πει ότι η ανάπτυξη στη χώρα και η ανάκαμψη θα έρθει το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Από εδώ και πέρα όμως, η κυβέρνηση δεν έχει τελειώσει το έργο της. Το είδαμε και στο βίντεο πριν που έκανε ο Τίμος Παπαδόπουλος. Ο κ. Παπαδήμος είπε ότι διάλυση της Βουλής δεν σημαίνει και διάλυση της κυβέρνησης. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η προεκλογική περίοδος δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Πολλά θέματα δεν μπορούν να περιμένουν αντιμετώπιση για μετά τις εκλογές. Ένα από αυτά τα θέματα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπέγραψε πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία οι τράπεζες θα πάρουν 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Όμως αυτό που πρέπει να κλειδώσει, γιατί δεν έχει κλειδώσει ακόμα, υπάρχουν έντονες διαπραγματεύσεις. Είναι οι όροι με τους οποίους θα γίνει αυτή η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα συζητηθούν σε ένα νέο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο πιθανότατα θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, Νίκο. Άρα λοιπόν ο κ. Παπαδήμος ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση θα λειτουργήσει μέχρι και την Κυριακή των εκλογών και φτιάχνει και ατζέντα για όλο αυτό. Και από την άλλη μεριά, τα κόμματα ξεκινούν και επισήμως την προεκλογική τους εκστρατεία. Η μέρα σε αυτό το επίπεδο ανήκει στο Πασόκ με την ομιλία Βενιζέλου Πινελόπη και με τις υποψηφιότητες, αρκετές από τις οποίες είχαν και ονόματα εκπλήξεις. Πες μας τι έγινε εκεί και θα δούμε και κάρτες με τα πρόσωπα. Πράγματι. Πριν από λίγο, λοιπόν, το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ ενέκρινε τα ψηφοδέλτια του κόμματος και είναι έτοιμο να ρηχθεί στη μάχη. Είναι έτοιμο να ρηχθεί στις εκλογές που, όπως τις χαρακτήρισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε ότι είναι εκλογές ευκαιρίας επανασύνδεσης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες. Εκλογές διαλόγου και επιχειρηματολογίας και όχι ψευδεπίγραφες, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Να σας πω ότι ο κ. Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι επικεφαλής στην Αχαΐα θα κατέβει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος θα κατέβει στην Α Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, θέλοντας να τιμήσει την Κρήτη, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η κίνηση Βενιζέλου με την Κρήτη, για να τα αποκωδικοποιούμε, έχει να κάνει με το να κινητοποιήσει και να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, που στην Κρήτη είναι πάρα πολύ. Η Κρήτη πάντα ήταν μια μεγάλη δύναμη για τον ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί ο κ. Βενιζέλος να ταυτιστεί όσο το δυνατόν και να κινητοποιήσει δυνάμεις που ξέρει ότι είναι πιο κοντά στο να επιστρέψουν στο κόμμα. Ιστορικά έβγαζε τα μεγαλύτερα ίσως ποσοστά στην Ελλάδα η Κρήτη και ίσως αυτό θέλει να επιδιώξει για μία ακόμα φορά. Τα υπόλοιπα ονόματα τώρα, γιατί... Και πέρα να σας πω και μία ακόμη είδηση που έβγαλε, ότι προανήγγειλε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τις 3 του Σεπτέμβρη. Συμβολική η ημερομηνία και, όπως είπε, θα είναι ένα συνέδριο αναγέννησης και επανίδρυσης. Τώρα, τα υπόλοιπα ονόματα. Είχαμε μία αγωνία τι θα γινόταν με τον κύριο Παπακοσταντίνου και τον κύριο Ραγκούση. Ο κύριος Ραγκούση, λοιπόν, είναι στο ψηφοδέλτιο της Β' Αθηνών και ο κύριος Παπακοσταντίνου στο υπόλοιπο Αττικής. Επίσης, έχουμε μία αλλαγή στον κύριο Ρέπα από το Αρκαδίας, έρχεται στη Β' Αθήνας, όπως και η Ροδούλα Ζήση από το νομό έρχεται επίσης στη Β' Αθήνας. Νέα πρόσωπα στη Β' Αθήνας είναι η κυρία Άννα Βερούλη, γνωστή αθλήτρια, η κυρία Μέρη Βιδάλη, ηθοποιός, στη Β' Αθήνης επίσης, ο συνάδελφός μας Αντώνης Λιάρος στο υπόλοιπο Αττικής και έτερος συνάδελφος από την ΕΡΤΟ Διονύσης Μποτώνης κατεβαίνει στη Ζάκυνθο. Έχουμε τους συγγραφείς, τους κυρίους Χειμωνά και Μίτσο στην Α' Αθήνας. Ο Βερελής Χρήστος επανέρχεται στο ψηφοδέλτιο Έτολα Καρνανίας του ΠΑΣΟΚ, όπως και η Ευαγγελία Σκηναράκη που κατεβαίνει επίσης, επιστρέφει στο ψηφοδέλτιο του Ηρακλείου της Κρήτης. Να σας πω μόνο ότι τελικά η Βάσο Παπανδρέου δεν ανακοινώθηκε σε κανένα από τα μέχρι στιγμής ψηφοδέλτια του κόμματος. Δεν έχουν κλείσει τελείως τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, μένει και το επικρατείας, μένουν και κάποιες θέσεις και ενές, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Κύριε Χωμεστογιάννη Αναστασάκο. Χώρα λοιπόν επισήμως, καλησπέρα από τώρα. Κυριολεκτικά τώρα μπαίνει στην προεκλογική τροχιά. Τι περιμένουμε αυτή την προεκλογική περίοδο και κυρίως, Γιάννη, τι έχουμε να περιμένουμε από τις εκλογές? Νίκο, αναμφισβήτητα αυτή η προεκλογική περίοδος είναι διαφορετική από τις άλλες. Οι εκλογές, τα διλήμματα των εκλογών είναι πάρα πολύ βαριά και η περίοδος που έχουμε περάσει όλοι την ξέρουμε ακόμα χειρότερη. Στην ουσία το δίλημα είναι και εκείνο που θα προσπαθήσει ο κάθε ψηφοφόρος μέσα στο μυαλό του να συνδυάσει, είναι η τιμωρία
και η επιβίωση. Mm-hmm. Και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν. Τιμωρία λένε ότι θα είναι το κριτήριο για το 40% των συμπολιτών μας, αλλά ταυτόχρονα πάνω από 70% λέει ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ. Ευρώπη και ευρώ και τιμωρία, έτσι όπως την εννοούν των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει, δεν πάνε εύκολα μαζί, δεν συνδυάζονται. Λοιπόν, τις τρεις εβδομάδες που στην ουσία μένουν για τις εκλογές, αυτό το δίλημα θα απασχολήσει και τα κόμματα και τους πολίτες. Και όλους εμάς πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί οργή έχουμε όλοι μέσα μας. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει και αυτό το αίσθημα επιβίωσης του τόπου και των θυσιών που έχουμε κάνει. Να πούμε απλώς για ιστορικούς λόγους κάτι τελευταίο. Το 1920 είναι οι τελευταίες εκλογές με τόσο θυμό και τόση αγανάκτηση. Να θυμίσουμε ότι τότε δύο κόμματα κατέβηκαν, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, και μετά ήρθε η μικροσχετική καταστροφή, γιατί ο θυμός ήταν τεράστιος και ο Βενιζέλος δεν βγήκε ούτε βουλευτής. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ευχαριστώ πολύ, τον Γιάννη Αναστασάκο. Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του Άκη Τσοχατζόπουλου. Η είδηση έσκασε σαν βόμβα σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το σπίτι. Το εξαιρετικό και πανάκριβο σπίτι που μένει ο πρώην υπουργός στη Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και τον συνέλαβαν. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ας δούμε χρονικά τι έγινε από το πρωί και πώς οδηγήθηκε χωρίς χειροπέδες ο Άκης Τσοχατζόπουλος ενώπιον των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Πώς ερμηνεύεται την ανακριτή, πάμε. Εντάξει, θα τα πούμε εκεί πέρα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, η πόρτα του νεοκλασικού στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου ανοίγει και ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ανέκφραστος, χωρίς χειροπέδες, οδηγείται στο αυτοκίνητο της ασφάλειας. Λίγη ώρα αργότερα βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να οδηγηθεί στο γραφείο του ανακριτή μετά από ένταλμα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Την ώρα που ο Άκης Τσοχατζόπουλος βρισκόταν στον ανακριτή, οι εξελίξεις έτρεχαν. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπιζαν και οδηγούσαν στο τμήμα τον εκ των βασικών μετόχων του ΠΑΟΚ Γιώργο Σαχπατζίδη και τον ξάδερφο του πρώην υπουργού, κύριο Ζήγρα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ως διαχειριστής offshore εταιρείας. Στην Αθήνα, στο σπίτι της κόρης του κυρίου Τσοχατζόπουλου, βρέθηκαν 10 πλάκες χρυσού και κατασχέθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επίσης, βρέθηκαν κρίσιμα έγγραφα με κινήσεις λογαριασμών. Οι έρευνες έγιναν παρουσία εισαγγελέα στα δύο σπίτια της κόρης του πρώην υπουργού, σε κολονάκι και παλαιό ψυχικό. Η κυρία Αρετή Τσοχατζοπούλου, όπως και η σύζυγος του πρώην υπουργού Βίκη Σταμάτη, είναι εμπλεκόμενες στην υπόθεση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή. Στην υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούνται περισσότερα από 10 πρόσωπα, ενώ πηγές της εισαγγελίας χαρακτηρίζουν τα στοιχεία πολλά και πολύ σοβαρά. Η δίωξη ασκήθηκε βάσει στοιχείων που αντλήθηκαν από τις υποθέσεις για τα υποβρύχια, αλλά και από δικογραφίες που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα επί υπουργίας του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ο πρώην υπουργός βγήκε από το γραφείο του ανακριτή, επιβιβάστηκε σε αυτό το αυτοκίνητο και πήρε το δρόμο για τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Θα συζητήσουμε το θέμα, θα σταθούμε αρκετά, θα δούμε και πράγματα από τη ζωή του Άκη Τσοχατζόπουλου. Του Άκη Τσοχατζόπουλου που ήρθε στην Ελλάδα αμέσως μετά την μεταπολίτευση, συνοδεύοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου από τη Γερμανία. Μάλλον φτωχός, για να καταλήξει σήμερα με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Θα καλησπέρισω την Ιωάννα Μάνδρου που θα μας δώσει όλο το δικαστικό ρεπορτάζ και τον Τάσο Τέλο, ο οποίος έχει κάνει μια εκτενέστατη έρευνα για πάρα πολλά από τα οποία βαρύνουν τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Θέλω να ξεκινήσω δείχνοντάς σας κάτι. Ο φτωχός άνθρωπος, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα τότε μετά τη μεταπολίτευση και πολιτεύτηκε, συνελήφθη σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο σπίτι του που είναι σε αυτή την περιοχή που βλέπετε πίσω μου. Πρόκειται για ενδεχομένως μια από τις πιο ακριβές περιοχές της Ευρώπης, στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι αυτό που βλέπετε εδώ είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Εδώ είναι το Θέατρο Ηρώδου του Αττικού και εδώ είναι το σπίτι αυτό συγκεκριμένα του Άκη Τσοχατζόπουλου. Σε αυτή την περιοχή μένει ο πρώην υπουργός, σε ένα ακίνητο, το οποίο, για να ξεκινήσουμε, Ιωάννα, δεν είναι στο όνομά του. Του το καταλογίζουν, ο ίδιος αρνείται την ιδιοκτησία του και λέει ότι είναι ενοικιαστής σε αυτό το σπίτι, το οποίο όμως έχουν offshore εταιρείες. Το είχαν offshore εταιρείες, στις οποίες αρχικά ο Τσοχατζόπουλος δεν φαινόταν να έχει κάποια σύνδεση. Από τις δικαστικές έρευνες απεδείχθη ότι είχε σχέση και οι οποίες εταιρείες, για να φτάσουμε στο τέλος,
πούλησαν το ακίνητο αυτό στη σύζυγό του, τη σημερινή του σύζυγο, η οποία εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό το ακίνητο αποτέλεσε τη θριαλίδα όλων των εξελίξεων που φτάνουν μέχρι τη σύλληψή του σήμερα. Δηλαδή, αυτό το ακίνητο ήταν το κερασάκι στην τούρτα, που ξεκίνησαν βέβαια και τα ερωτήματα που διατύπωσε ο τύπος, αλλά και η εισαγγελική έρευνα, η οποία ξεκίνησε, Νίκο, ψάχνοντας τι περιουσία έχει ο πρώην υπουργός, πώς την απέκτησε, ποια περιουσία είναι αυτή, σε ποιον ανήκει αυτή η περιουσία, αν είναι εμφανής ή κρυμμένη, πίσω από ποιες ομπρέλες έχει κρυφτεί και βεβαίως αν έχει αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Θα μας πει σε λίγο η Ιωάννα πολύ αναλυτικά στοιχεία και ο Τάσος πώς έγιναν αρκετές έρευνες μέχρι να φτάσουμε σε κάποια σημεία και πάρα πολλές παραγραφές σε αυτήν την υπόθεση. Πριν θα πάω στον Αχιλλέα Τόπο, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, γιατί έχει φτάσει στο γραφείο του ανακριτή πια, Αχιλλέα, ο κ. Τσοχατζόπουλος, σωστά, και μάλλον πάει για προθεσμία. Πολύ σωστά, Νίκο, και θα ζητήσουν οι συνηγοροί του, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, προθεσμία, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες. Πέντε εργάσιμες. Πέντε εργάσιμες. Ο κύριος Τσοχατζόπουλος οδηγήθηκε, έφτασε εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Θα πρέπει να σου πω ότι φαινόταν ευδιάθετος και χαμογελαστός. Μας είπε ότι θα μας μιλήσει όταν βγει από τον ανακριτή. Πρώτα οδηγήθηκε ενώπιον της αγγελίας προκειμένου να εκτελεστεί και τυπικά το ένταλμα σύλληψης. Τώρα βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή. Είπαμε ότι θα ζητήσει προθεσμία. Και βέβαια, μέχρι να απολογηθεί, Νίκο, ο κύριος Τσοχατζόπουλος θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Και αμέσως μετά την απολογία του θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο της προφυλάκησης. Αυτό πια θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Άρα, Αχιλλέα, περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη δήλωσή του και την απόφαση βέβαια του ανακριτή, που προφανώς θα είναι αυτή η προθεσμία. Πέφτουν και οι μέρες του Πάσχα, Ιωάννα, τα λέω σε εσένα που έχεις και την εμπειρία του ρεπορτάζ. Πέφτουν οι μέρες του Πάσχα, αλλά Νίκο μου, δεν πολύ βοηθούν οι μέρες του Πάσχα, γιατί αυτή η προθεσμία είναι πραγματικά σφιχτική. Άρα θα περάσει τις μέρες αυτές προσωρινά κρατούμενος ο κ. Τσοχατζόπουλος. Θα περάσει τις μέρες αυτές στη Γαδά κρατούμενος απλά. Στη Γαδά. Και στη συνέχεια πρέπει όμως μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα, γιατί η προθεσμία αυτή αρχίζει να τρέχει από σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα. Δηλαδή να έχει απολογηθεί γραπτά και προφορικά, να έχει κριθεί το θέμα της προσωρινής του κράτης, της προφυλάκησης και βέβαια όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τους άλλους τέσσερις συνεργάτες του στενούς, για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης. Έχουμε ήδη δύο συλλήψεις και αναμένονται οι άλλες δύο, τουλάχιστον αυτή είναι η προσδοκία. Πώς έφτασε λοιπόν ο Άκης Τσοχατζόπουλος σήμερα να είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι? Κοίταξε, Νίκο, οι δοσοληψίες ή αν θα λέγαμε οι εκκρεμότητες του Άκη Τσοχατζόπουλου με τη δικαιοσύνη είναι πολλές. Αυτή όμως η εκκρεμότητα που έφτασε στη σύλληψή του ξεκινάει από μια βασική έρευνα που αποτελεί τον κορμό, να πούμε, αυτή τη διαδικασία, την οποία ξεκίνησαν δύο εισαγγελείς, γυναίκες εισαγγελείς, η κυρία Ελένη Σίσκου και η κυρία Ευγενία Κιβέλου, με αντικείμενο αυτό που είπαμε προηγουμένως. Περιουσία έχει ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Ποια περιουσία, πώς την απέκτησε, πού βρίσκεται? Να δούμε κάρτες, γιατί όλα αυτά μας τα έχεις αποτυπώσει συνοπτικά και όλα σε κάρτες. Συνέχισε, Ιωάννα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή την έρευνα? Καταρχήν ερευνήθηκαν τα ακίνητα. Ακίνητα σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα. Να πούμε ενδεικτικά το ακίνητο της Διονυσίου Ρεοπαγίτου, που είναι αυτό που έδειξες και προηγουμένως, το 33. Ακίνητο στην Κηφισίας 7. Ακίνητο στην Κεφαλνία 45. Στη Δινοκράτους 60. Αυτό είναι διαμέρισμα στο οποίο ανήκει στην κόρη του, την Αρετή Τσοχατζοπούλου. Και στο οποίο έγινε έρευνα σήμερα. Και στο οποίο έγινε έρευνα, πολύ σωστά λέει ο Τάσος. Ακίνητο στα Πατήσια, Κομνά Τράκα λέγεται η οδός. Ακίνητο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δύο ακίνητα, ένα στην Κέρκυρα, ένα στην Αύπακτο. Αυτά τα ακίνητα συνολικά 15. Πολύ επικερδής δουλειά είναι η Κοίταξε, αυτή η Κόμνα Τράκα είναι πίσω ακριβώς από το κτίριο της εφημερίδας που δουλεύαμε και οι τρεις μας την δεκαετία του 80. Ο ακριβώς από πίσω δρόμος. Ναι. Είναι η εφημερίδα η πρώτη από την οποία ο Τάσος Θέλογλου και εγώ ξεκινήσαμε την δημοσιογραφία. Και η Ιωάννα, εμείς οι δύο ήμασταν δόκιμοι τότε με τον Τάσο. Μοιραζόμασταν το ίδιο γραφείο. Και εγώ δόκιμη. Λοιπόν, για συνέχιση, Ιωάννα. Αυτά λοιπόν τα κίνητα αποτέλεσαν την πρώτη έρευνα. Στις έρευνες αυτές ασφαλώς μπήκε το ΣΔΟΕ από την πρώτη στιγμή. Γιατί? Για να ανοίξει λογαριασμός, για να δει οι offshore εταιρείες, γιατί εμπλέκονται τρεις offshore εταιρείες, θα τις δούμε αμέσως μετά. Και αυτά τα κίνητα που ανήκαν. Ανήκαν όλα στον Τσοχατζόπουλο. Όχι ασφαλώς, αλλά ήταν στο όνομα της κόρης του, αλλά στην πρώην σύζυγό του, όπως το παλιό ψυχικό, αλλά στην νυν σύζυγό του, όπως η Διονυσίου Ρεοπαγίτου, και άλλα
σε πρόσωπα που φαινόταν αρχικά ότι δεν είχαν σχέση με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Στις έρευνες τις σημερινές, να μην το ξεχάσουμε αυτό, έχουμε και μερικά εντυπωσιακά ευρήματα. Γιατί, για παράδειγμα, οι 10 πλάκες χρυσού, οι οποίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν βρεθεί στο σπίτι της κόρης του κύριου Τσοχατζόπουλου. Αυτό θεωρείται αστείο πράγμα μπροστά σε όλα τα άλλα. Κάνουν 36.000 ευρώ αυτές τις πλάκες. Ναι, δεν είναι. Ακούγεται εντυπωσιακό λοιπόν, άρα δεν είναι τόσο πολύ. Ωραία. Να δούμε και τις offshore εταιρείες οι οποίες ερευνώνται. Ερευνώνται και βέβαια ήταν και αυτές εταιρείες πολύ σημαντικές που διαδραμάτισαν ρόλο. Που τις έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις εκτός από τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Μία την έχουμε δει και σε άλλες υποθέσεις. Είναι λοιπόν η Bluebell, μία εταιρεία. Είναι η άλλη η Nobilis και η τρίτη είναι η Torcaso. Είναι εταιρείες που, για να το πούμε απλά και να το καταλάβουμε όλοι, είναι εταιρείες στις οποίες κρύβονταν τα κινητά, offshore εταιρείες, ξεχώριες εταιρείες. Τις εκπροσωπούσαν άτομα που δεν φαίνονταν ότι είχαν σχέση με τον κύριο Τσοχατζόπουλο, όπως για παράδειγμα η λογιστριά του, η οποία είναι σε αυτούς για τους οποίους. Ή ο κύριος Ακπασίδης, ο άλλος από τους ελευθέρους. Ή ο κύριος Ακπασίδης, ο οποίος συνελήφθη ήδη. Άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση, που αυτά βέβαια αποκαλύφθηκαν από τις έρευνες. Οι έρευνες, Νίκο μου, όμως αυτές δεν θα φτάνανε ποτέ σε επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Διότι θα ήταν μια έρευνα που θα ήταν ξεκομμένη, ναι. Θα μας τα πει πολύ ωραίο ο Τάσος στη συνέχεια. Αν δεν αντλούσαν οι ανακριτικές αρχές στοιχεία και από άλλες δικογραφίες. Δηλαδή την υπόθεση των υποβρυχίων, η οποία είναι πολύ μεγάλη και ανεκτή πληγή ακόμα στη δικαιοσύνη, και την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή Τόρμη 1 κτλ. Αυτές ήταν υποθέσεις που είχε εμπλακεί το όνομα του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Οι εισαγγελικές αρχές πήραν στοιχεία και από τη μία, πήραν στοιχεία από την άλλη, τα δέσανε το puzzle, με αυτά που είχαν και συνέδεσαν αυτό το puzzle. Μάλιστα. Να προσθέσω εδώ, ναι, ότι ένας πρόσφατος νόμος, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους, έδωσε την ταχύτητα που αναμενόταν σε αυτή τη δικογραφία. Εδώ κρατάω αυτό για να πάω έτσι στον Τάσο. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, ο Άκης Τσοχατζόπουλος ελέγχεται για πάρα πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά είναι πια εναποστρατεία. Το λέω ενθυμούμενος και την θητεία του στο Υπουργείο Άμυνας και κατηγορίες που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει για εκείνη την θητεία. Είναι παλιός. Είναι εκτός του κάδρου της ενεργοπολιτικής. Και δεύτερον, περίεργη κυμέρα. Η μέρα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης αυτών των τόσο οργισμένων για το εκλογικό σώμα εκλογών βρίσκει τον Άκη Τσοχατζόπουλο να είναι πιθανώς και προσωρινά κρατούμενος. Θα το ξέρουμε σε λίγη ώρα. Ναι. Είναι εύλογο αυτό το ερώτημα. Αν και η Ιωάννα ξέρει και οι άλλοι άνθρωποι που παρακολουθούν, συνάδελφοι που παρακολουθούν το ρεπορτάζ και παράγοντες αυτής της υπόθεσης, ξέρουν ότι αυτή η υπόθεση ξεκινάει εδώ και 1,5 χρόνο. Και ξέρουμε επίσης ότι περίπου η κατάληξη αυτής της υπόθεσης χρονολογείται εδώ και 20 περίπου μέρες. Δηλαδή, εδώ και 20 περίπου μέρες είχαν μπει τελείες σε ό,τι ήταν να γραφτεί. Γινόταν μια αξιολόγηση. Ήταν και γνωστή καθημερινή σήμερα, για παράδειγμα, είχε ένα εκτενές ρεπορτάζ για την. Γινόταν μια αξιολόγηση και το ερώτημα ήταν πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να γινόταν και μετά τις εκλογές, θα μπορούσαμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι. Τάσο, το σημαντικό από την έρευνα που εσύ έχεις κάνει, αυτό το απλό που. Και επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο, επειδή το έθιξε η Ιωάννα. Υπήρχε μια δίκη στο Μόναχο. Η δίκη αυτή στο Μόναχο τελείωσε το Δεκέμβριο του 2011. Γράφτηκε μια απόφαση και αυτή η δίκη στο Μόναχο. Την έχω εδώ πάνω στο τραπέζι. Ναι, σε θυμάμαι λοιπόν, να την παρουσιάζει αναλυτικά και εδώ. Λοιπόν, αυτή η απόφαση λοιπόν έχει αριθμό πρωτοκόλλου της εισαγγελίας 12 Ιανουαρίου του 2012. Λέει μέσα ότι οι δύο κατηγορούμενοι του γερμανικού κονσόρτσιου, οι οποίοι καταδικάστηκαν τελικά για δωροδοκία αξιωματούχου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της νομοθεσίας, της διεθνής νομοθεσίας. Σε ελαφρές ποινές είναι, ναι, μετά από συμφωνία με την εισαγγελία, λέει ότι δώσανε λεφτά σε διάφορους Έλληνες αξιωματούχους, οι οποίοι δεν κατονομάζονται εκτός από έναν, τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Το μόνο όνομα δηλαδή που πέφτει στο τραπέζι σε σχέση με αυτή την πράξη των δύο κατηγορουμένων είναι το όνομα του κ. Τσοχατζόπουλου. Αυτό είναι απόφαση της γερμανικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι απόφαση λοιπόν για το γερμανικό δικαστήριο. Και λέει ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος πήρε χρήματα. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή ήταν μια δίκη κυρίως ενδείξεων. Οι οποίες ενδείξεις όμως, όπως και στην Ελλάδα, θεωρούνται αποδεικτικά μέσα υπό κάποιες προϋποθέσεις στη Γερμανία. Τώρα, αυτό είναι το ερώτημα. Τι στοιχεία υπάρχουν για τον κύριο Τσοχατζόπουλο? Δηλαδή, υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να τεκμηριώνουν ότι όλα αυτά που κατηγορείται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι τεκμηριωμένα? Να σας το πω αλλιώς. Εάν γινόντουσαν δύο ξεχωριστές δίκες, μία για τα υποβρύχια και μία για τα περιουσιακά στοιχεία, μπορεί και να μην κατέληγε ούτε μία ούτε η άλλη. Ακριβώς. Αλλά ενώνοντας αυτά τα δύο πράγματα μαζί, υπάρχει αρκετές ενδείξεις. Άρα σε αυτό το στάδιο δεν χρειάζονται πλήρες αποδείξεις. Η πλήρη απόδειξη χρειάζεται, όπως ξέρει η Ιωάννα. Και πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι σε αυτό ρωτήθηκαν σήμερα οι εισαγγελικές αρχές. Είχε στήσει καλά όποιος είχε στήσει και αν έχει στηθεί την μηχανή αυτή. Είναι η αλήθεια. Δηλαδή υπήρχαν offshore εταιρείες, υπήρχε μοίρασμα χρημάτων. Προφανώς και ίχνη καταγράφονται, αλλά δεν ήταν επιπόλαια στημένο όλο το σύστημα.
κοίταξε, θα ήταν αφελές ένας άνθρωπος αυτού του Βεληνιακούς και αυτής της ισχύως να κάνει τόσο αφελείς κινήσεις. Αλλά ρωτάω τον Τάσο περισσότερο, γιατί. Αν δεν γινόταν πάντως η μεταγραφή, η πώληση του σπιτιού στη σύζυγο του κυρίου Τσοχατζόπουλου, δεν νομίζω ότι θα είμαστε σήμερα εδώ. Άρα είχε δίκιο ο Ιωάννα που από την αρχή είπε ότι η Θριαλίδα είναι αυτό το περιβόητο σπίτι στην Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Κάπου κάνεις λάθος, Νίκο, σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάπου γίνεται το λάθος. Και το λάθος πολλές φορές αποδεικνύεται μοιραίο. Mm-hmm. Αλλά πάντως σε ό,τι αφορά το ερώτημά σου, να συμπληρώσω αυτό που εύστοχα είπε ο Τάσος, ότι οι δικαστικές αρχές σήμερα ρωτήθηκαν. Είναι εύλογο το ερώτημα. Τι στοιχεία είχαν. Δηλαδή. Ναι, και η απάντηση ποια ήταν. Και η απάντηση ήταν ότι τα στοιχεία είναι και πολλά και επαρκή. Υπάρχουν και για τη δίωξη και για το ένταλμα. Από την έρευνα που έχεις κάνει, προκύπτει χρηματισμός του κ. Τσοχατζόπουλου. Προκύπτει ένας λογαριασμός Α, στον οποίο να μπήκαν τα χρήματα υπονόμου του κ. Τσοχατζόπουλου, όχι, τέτοιο στοιχείο δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες στη γερμανική δίκη και υπάρχουν και σημειώματα που έχουν παραδοθεί από έναν εκ των υπόπτων, τον εκπρόσωπο της εταιρείας Φέροσταλ στην Ελλάδα, έναν εφοπλιστή, ο οποίος λέει ότι είχαμε αποφασίσει όλοι μαζί ένα μέρος αυτών των χρημάτων να κατευθυνθούν σε αυτούς που θα παίρναν τις αποφάσεις και ειδικότερα στον Υπουργό Αμήνης. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την κίνηση των χρημάτων, που έτσι όπως αποτυπώνεται σε αυτήν εδώ την απόφαση. Γι' αυτό και οι γερμανικές αρχές ζητήσαν το πόρισμα της Επιτροπής της Βουλής και τα πορίσματα που έβγαλε το ΣΔΟΕ εδώ σχετικά με αυτή τη σύμβαση. Και για πρώτη φορά έγινε το ανάποδο από ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Μεταφράστηκαν τα ελληνικά στα γερμανικά και στάλθηκαν στο Μόναχο. Και έτσι άρχισε να βγαίνει λίγο να ξυλώνεται το πουλόβερ. Θα ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους. Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί το επόμενο ίσως ζήτημα το οποίο δημιουργεί πάντα την εντύπωση γύρω από τον κύριο Τσοχατζόπουλο είναι αυτή η μεγάλη περιουσία που είναι είτε στο όνομά του, είτε ερευνάται αν το ανήκει, κρυμμένη σε διάφορες offshore ή άλλου είδους εταιρείες. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, όπως είπαμε, ήρθε στην Ελλάδα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, έμεινε ως ένας από τους στενότερους συνεργάτες του για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, και κατέληξε με αυτήν την πραγματικά μεγάλη περιουσία. Και η φυσική εξόντωση είναι μέσα στα σχέδια των κέντρων και συμφερόντων που επεξεργάζονται αυτού του είδους τις συμπεριφορές. Τον ανακριτή πάμε. Εντάξει, θα τα πούμε εκεί πέρα. Υποψήφιος πρωθυπουργός, υπουργός σε όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από το 1985 μέχρι το 2004, πολιτικός που γνώριζαν οι πάντες με το μικρό του όνομα. Ο πανίσχυρος Άκης Τσοχατζόπουλος με τη χλιδά τη ζωή, τα ζεϊμπέκικα και το γάμο στο Παρίσι που άφησε εποχή, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βουλευτής για πολλά χρόνια, υπουργός για αρκετά χρόνια, και ο οποίος ξαφνικά αρχίσατε να ζείτε με έναν τρόπο. Ο οποίος δεν δικαιολογείται ούτε από τα εισοδήματά σας, ούτε μέχρι τη μέχρι τότε ιστορία σας, να το πω έτσι. Να ξεκινήσω από το γάμο στο Ζορ Σέγκ, ο οποίος θυμάστε ότι είχε προκαλέσει την κοινή γνώμη. Ή να πάω επίσης στο γεγονός ότι μένετε σε ένα ακίνητο, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πολύ ακριβό δρόμο της Αθήνας, όπου έχει μια διαδρομή πίσω με αρκετές offshore που εμπλέκονται με αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, επειδή αυτά λέγονται, όπως τα είπατε ακριβώς, και χαίρομαι που τα είπατε. Όμως, κύριε Παπαχελά, εγώ 40 χρόνια ζω στην πολιτική ζωή τόπου. Και με ξέρει ο κόσμος παντού. Δεν έχω αλλάξει τίποτε. Το 2004 ο Άκης Τσοχατζόπουλος παντρεύτηκε τη Βασιλική Σταμάτη στο Παρίσι. Η γαμήλια δεξίωση στο ξενοδοχείο Four Seasons που βλέπετε παραπέμπει σε γάμο βασιλικό και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων στη χώρα για τη χλειδί και τον πλούτο που εκπέμπει. Αυτός ο γάμος ρίχνει κατακόρυφα τη μετοχή του Άκη Τσοχατζόπουλου στο πολιτικό χρηματιστήριο, αλλά τα χειρότερα θα έρχονταν στη συνέχεια. Ο στενός συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, που έχασε στο νήμα την προεδρία του ΠΑΣΟΚ από τον Κώστα Σιμίτη, γίνεται ο μακροβιότερος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η περίοδος της υπουργίας του στιγματίζεται από μια σειρά αδιαφανείς και γκρίζες ζώνες που σχετίζονται με κολοσιαίες αμυντικές προμήθειες. Ο ίδιος πάντα δήλωνε αθώος και αδικημένος. Η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν διάτρητη. Δεν εκλήθησαν ουσιώδεις μάρτυρες. Όπως. Μάρτυρες, όπως η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Στο κάτω-κάτω συζητούμε για να. Ψάχνουμε, εν πάση περιπτώσει, για ένα θέμα των ενόπλων δυνάμεων, τα υποβρύχια, έτσι. Είναι δυνατόν να μην έχει καλέσει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία ξέρει καλύτερα από τον κάθε ένα τι έχει γίνει.
Σε ένα διάστημα 20 ετών, ο Άκης Τσοχατζόπουλος που ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα τη δεκαετία του 70 όταν επέστρεψε από τη Γερμανία που σπούδαζε, βρίσκεται με μια ακίνητη περιουσία που πολύ δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί με το μισθό του βουλευτή και του υπουργού. Η αγορά της νεοκλασικής μονοκατοικίας στη Διονυσίου Αραιοπαγίτου απέναντι από την Ακρόπολη του έδωσε πολιτικά τη χαριστική βολή. Όχι μόνο γιατί αγοράστηκε μέσω μιας offshore εταιρείας, αλλά και γιατί από το πόθεν έσχες του δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί μια τόσο ακριβή αγορά σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους της χώρας. Εσείς μου λέτε ότι είναι σύμπτωση, δηλαδή ότι υπήρχε μια offshore, η Τορκάσο, ναι, στην οποία εμφανιζόταν ένας ξαδελφός ο οποίος ήταν συνταξιούχος στην Κυψέλη. Ναι, ναι. Μετά εμφανίζεται μια άσχετη εταιρεία ενόμπιλες και ξαφνικά το ακίνητο καταλήγει σε εσάς. Όλα αυτά είναι μια σύμπτωση. Δεν είχε καμία σχέση αυτό που λέτε. Δηλαδή με τον ξαδελφό σας τυχαία βρεθήκατε σε αυτό το ακίνητο, αν υπάρχει κάποια σχέση εξαχιστίας, να το πω έτσι. Ούτε τυχαία ούτε τίποτε. Το γεγονός είναι ότι εγώ αγόρασα το ακίνητο το 10 από την εταιρεία την Αμερικανική. Τώρα, το ότι η Αμερικάνικη εταιρεία το 2000 είχε αγοράσει αυτό το ακίνητο από την Τορκάσο, η οποία το είχε αγοράσει ένα χρόνο πριν και το είχε πουλήσει. Εποχή που αγοραζόταν και τα υποβρύχια, βέβαια, έκλεινε παραγγελία, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι η κυρία Λαμπροπούλου, η οποία ήταν η λογίστριά σας, ναι, ότι ήταν αντίκλητος αυτής της εταιρείας Τορκάσο, πάλι είναι τυχαίο. Ούτε αντίκλητος. Α, ναι, μπορεί να ήταν αντίκλητος, δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν νομίζω λογιστής ήταν η εταιρεία αυτή. Τίποτα άλλο. Και αυτό τυχαίο. Μα και αυτό τυχαίο, κύριε Τσοχατζόπουλο. Τυχαίο, γιατί δεν κατάλαβε. Η κυρία Λαμπροπούλου είναι πολύ μικρό ο κόσμο και έχετε πέσει σε πολλές συμπτώσεις. Γιατί δεν κατάλαβα, τι δηλαδή σύμπτωση. Για, από πού βγάζεις, τι το περίεργο βγάζεις. Πέραν όμως του ακινήτου της Διονυσίου Αραιοπαγίτου, ο Άκης Τσοχατζόπουλος φέρεται να έχει στην κατοχή του συνολικά 15 ακίνητα. Μεταξύ αυτών ένα σπίτι στην οδό Σικελιανού στο Παλαιό Ψυχικό, αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, δύο διαμερίσματα συνολικής αξίας 380.000 ευρώ στην οδό Κομνά Τράκα στο πεδίο του Άρεος, διαμέρισμα στην οδό Νίκη στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μια εξοχική κατοικία στον Κόρφο Κορινθίας αξίας 350.000 ευρώ. Από το Ζενίθ και τη κλειδά τη ζωή στον Αδύρ και την πρωινή σύλληψη. Για τον επιστήθιο φίλο του Ανδρέα Παπανδρέου, που συνεχίζει να επιμένει πως είναι αθώος. Στα του κυρίου Τσοχατζόπουλου, κάνοντας υπομονή και σφίγγοντας τα δόντια, θα επανέλθουμε αργότερα, λίγο πριν τις 8, όταν θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσής σας. Στο μεταξύ, βέβαια, αν έχουμε τη δήλωσή του, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, η δικαστική που τώρα εξελίσσεται, θα σας τη μεταδώσουμε αμέσως. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Όταν επανέλθουμε, θα δείτε τις σκηνές πραγματικά τρομακτικές από το μεγάλο σεισμό που είχαμε στην Ινδονησία. Τον πανικό, τα θύματα. Και ακόμα και την απειλή για το τσουνάμι, το οποίο τούτη την ώρα φέρεται να απειλεί όλο τον Ινδικό ωκεανό. Σε 3 λεπτά από τώρα. Είστε στον Sky, βλέπετε την απογευματινή ενημέρωση. Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Πρώτα απ' όλα την επίσημη προκήρυξη των εκλογών για την 6η Μαΐου. Περιμένουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, του κ. Παπαδήμου, και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις. Θα τα δούμε αναλυτικά λίγο πριν τις 8. Και βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα της μέρας, η σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή και περιμένουμε τη δήλωσή του. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με τα δικαστήρια της Ευελπίδων και αμέσως μόλις την έχουμε, θα σας την μεταδώσουμε. Μεσάνυχτα, ή μάλλον και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βγήκε η Παύλου και καλησπέρα. Λίγη απεργία των ναυτικών και τα πλοία σαλπάρουν ξανά. Για πες μας. Καλησπέρα. Έχει αρχίσει λοιπόν η αντίστροφη μέτρηση και έτσι σε πολύ λίγες ώρες θα ανοίξουν και πάλι τα λιμάνια της χώρας. Τα πρώτα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και τα Χανιά στις 9 και 10 το βράδυ αντίστοιχα, μετά βέβαια από τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου να εφοδιαστεί η πασχαλινή αγορά της Αθήνας με τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης. Τώρα, ό,τι κακό ήταν να γίνει, έγινε και αυτό αποτυπώνεται και στις κάρτες που βλέπουμε στις ακυρώσεις των εισιτηρίων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις Κυκλάδες είχαμε 8.100 ακυρώσεις, στο Ηράκλειο και στα Χανιά 3.100, ενώ βλέπουμε ότι στην Κρήτη, σύμφωνα με παράγοντες εκεί του νησιού, αυτό επηρέασε και τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, όπου είχαν μειώσεις και εκεί από 25 έως 30%. Μάλιστα. Και όλα αυτά βέβαια, και να δούμε και την άλλη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, σε μια περίοδο που ήδη η χώρα μας, ο τουρισμός στη χώρα μας, έχει δεχτεί το πρώτο χτύπημα. Το πρώτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, από τις διεθνείς αφήξεις εδώ, όπου παρουσιάζουν μείωση που φτάνει, βλέπουμε, και το 9%. Βίκη, θα σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς θα πάμε στον σεισμό. Προετοιμάζω λίγο την σύνδεση με το iPad για να μπορέσουμε να δούμε το τι ακριβώς έγινε σήμερα στην Ινδονησία. Στο σύμπλεγμα των νησιών λοιπόν της Ινδονησίας, κυρίες και κύριοι, είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό πάνω από 8,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το λέω έτσι γιατί υπήρξαν αρκετές εκτιμήσεις από το 8,9 μέχρι το 8,5, το 8,6. Ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός. Το σημείο που έγινε είναι ακριβώς αυτό το οποίο βλέπετε, δηλαδή ο χώρος ο οποίος βρίσκεται σε αυτό
εδώ το σημείο, το κόκκινο, το κέντρο του και σε όχι μεγάλο εστιακό βάθος για τέτοιο μέγεθος σεισμού. Αν δούμε την επόμενη κάρτα, την οποία θα μας την δείξει ο Δημήτρης Τσίγκος, ο σκηνοθέτης μας, θα δείτε ότι έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων υπάρχουν μετασεισμοί που είναι πάνω από 7 ρίχτερ, αρκετοί. Βλέπετε την διάταξή τους και αυτό εδώ είναι το πώς θα εξελιχθεί το τσουνάμι. Υπάρχει στην πραγματικότητα μία προειδοποίηση για τσουνάμι σε όλο τον Ινδικό ωκεανό. Μέχρι τώρα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Βλέπετε όμως τη διάρθρωση 3 ώρες μετά το σεισμό, 6, 9, 12 μέχρι και 27 ώρες μετά τον σεισμό, με κύματα τα οποία κατευθύνονται προς την πλευρά της Αμερικής. Να δούμε το βίντεο με τις συγκλονιστικές στιγμές και λίγο αργότερα και με ζωντανές συνδέσεις θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Λίγες στιγμές μετά το άγγιγμα του Αγκέλαδου, κυνηγημένοι από τον εφιάλτη μιας νέας συντέλειας, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Μπάντα Άτσε τρέχουν να σωθούν. Η πόλη τους, μόλις πριν 8 χρόνια, είχε ισοπεδωθεί από τσουνάμι. Γι' αυτό και χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, προσπαθούν να διαφύγουν σε ασφαλές υψόμετρο. Όσοι δεν διέθεταν μεταφορικό μέσο έσπευσαν να βρουν καταφύγιο μέσα σε τεμένη, σκαρφαλώνοντας τα υψηλότερα σημεία ακόμα και στις ταράτσες των σπιτιών. Πολλοί τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν, ενώ μερικοί δεν άντεξαν τη συγκίνηση και λιποθύμησαν. Όλοι εξακολουθούν για ώρες μετά το αρχικό τράνταγμα να τρέμουν και να προσεύχονται. Ο φόβος ενός κατακλυσμικού τσουνάμι μετά τον ισχυρότατο σεισμό που διήρκεσε 4 ολόκληρα λεπτά μετακίνησε ένα τεράστιο πλήθος και πυροδότησε συναγερμό σε 26 παράκτια κράτη του Ινδικού ωκεανού. Τον ισχυρότατο υποθαλάσσιο σεισμό μεγέθους 8,7 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε 308 μίλια δυτικά της Σουμάτρας ακολούθησαν ισχυρότατη μετασεισμοί στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ινδονησίας. Οι κύριες διαφορές ανάμεσα στους σημερινούς σεισμούς και σε αυτόν του 2004 είναι η απόστασή τους από την ξηρά και το επίκεντρο που βρίσκεται σε άλλο σεισμικό ρήγμα. Από τις πρώτες στιγμές εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, δικαιολογημένα με βάση την προϊστορία της περιοχής. Όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα, όταν εκδίδεται προειδοποίηση δεν υπάρχει πλήρης γνώση του φαινομένου. Μόνο μετά την συλλογή στοιχείων από τις περιοχές που πλήττονται από το τσουνάμι μπορούμε να πούμε τι ακριβώς είδους σεισμός ήταν και πώς λειτουργήσε. Τελικά τα παλιρροϊκά κύματα που έφτασαν στις ακτές της Ινδονησίας αλλά και της Ταϊλάνδης είχαν ύψος εκατοστών και όχι μέτρων. Αυτή τη φορά οι αρχές ήταν πιο προετοιμασμένες. Άρχισαν την εκένωση των παράκτιων περιοχών έγκαιρα, απομακρύνοντας ακόμα και τους ασθενείς από τα νοσοκομεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή πλήττεται από ακολουθία μεγάλων σεισμών, που έφεραν στη μνήμη όλων, κατοίκων και επισκεπτών, την 26η Δεκεμβρίου του 2004, όταν ένας μέγας σεισμός, μεγέθους 9,1 ρίχτερ, προκάλεσε κατακλυσμικό τσουνάμι, το οποίο κόστισε τη ζωή σε 280.000 κατοίκους, όχι μόνο στην Ινδονησία, αλλά και σε δεκάδες ακόμα παράκτιες χώρες του Ινδικού. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Περίπου τέτοια ώρα χθες το βράδυ, ο Λάμπρος Χαβέλας βρισκόταν στην Αμυγδαλέζα, εκεί όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εντονότατα για το κέντρο των λαθρομεταναστών που σχεδιάζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να λειτουργήσει ακόμα και πριν τις εκλογές. Μάλιστα, Λάμπρο, και καλησπέρα. Αμέσως μετά τη ζωντανή σύνδεσή μας, είχαμε και σοβαρά επεισόδια τα οποία έγιναν εκεί ανάμεσα σε κατοίκους και άνδρες των ΜΑΤ. Θα δούμε εικόνα από το τι έγινε χθες το βράδυ και θα δείτε και σήμερα τους κατοίκους να βρίσκονται εκεί και ήδη την αστυνομία να έχει σπεύσει. Η ώρα είναι 7.30. Κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών που αντιδρούν στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών κλείνουν με κάδους απορριμμάτων τη διασταύρωση των οδών Καραμαλή και Θρακομακεδόνων και ανάβουν πύρινα οδοφράγματα. Θα προστατεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας, θα προστατεύσουμε τις περιουσίες μας και θα προστατεύσουμε την ιστορία της πόλης μας. Πρέπει να βγούμε όλοι μπροστά. Όλοι, όταν λέμε όλοι, όλοι, μην κοιμόμαστε και μην επαναπαυόμαστε. Ώρα 9. Εμφανίζονται δημιουργίες των ΜΑΤ με τη διαταγή να απομακρύνουν τους κατοίκους από το δόστρωμα. Ευθύς, το σημείο μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Και ενώ οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών συγκρούονταν με τις δυνάμεις αστυνομίας, εγκρίθηκε από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τη δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών. Σε σύνολο 154 ψηφισάντων βουλευτών, οι 117 ψήφισαν ναι. Νωρίτερα, προσπαθώντας να κάμψει τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων, ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε δραματικούς τόνους προειδοποίησε πως η χώρα δεν έχει ακόμη αποφύγει τον κίνδυνο εξόδου από τη συνθήκη Σέγγεν. Έχουμε να κάνουμε με 450.000 μετανάστες παράνομους που εισήλθαν στη χώρα μας τα τρία τελευταία χρόνια, εκ των οποίων μόλις 50.000 επαναπροωθήθηκαν και οι υπόλοιποι, μου λένε οι υπηρεσίες,
ότι είναι εδώ κάπου γύρω και δημιουργούν μια βόμβα υγειονομική, μια βόμβα κοινωνική. Έχουμε ένα μεγάλο κίνδυνο. Τον Ιούνιο η χώρα αξιολογείται για την παραμονή της όχι στη συνθήκη Σέγκεν. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε αποφύγει ακόμα την έξοδο. Παίρνοντας το λόγο, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης, απευθύνθηκε προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και θα λυθεί πώς. Από τα 2 εκατομμύρια να μαζέψουμε καμία 10.000, αν τους μαζέψουμε, τους βάλουμε μέσα. Τα άλλα είναι 900 τόσο. Δεν υπάρχει λύση. Βρείτε τον τρόπο να τους πετάξετε έξω. Να πάνε στις πατρίδες τους. Δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει αυτό το βάρος. Την ίδια ώρα ξεχυλίζει η οργή των κατοίκων και προειδοποιούν πως η Αμυγδαλέζα θα γίνει μια νέα κερατέα. Είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και την Πέμπτη, Τετάρτη μετά το Πάσχα που θα έρθουν να πάμε να μπούμε μέσα στη σχολή. Θα φάμε ξύλο, το ξέρουμε. Εμείς θα μπούμε όμως. Είμαστε αποφασισμένοι να μπούμε, να διαλύσουμε τα κοντέινερ. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πρέπει να φύγουν από εδώ. Ας τους στείλουν στη χώρα τους. Τέλος από εδώ πέρα. Το Μενίδη δεν υπάρχει. Μην νομίζουν κάποιοι εδώ πέρα ότι είναι Πάσχα και ότι ο κόσμος θα σταματήσει. Δεν σταματάει με τίποτα. Θα κάνουμε Πάσχα εδώ στο δρόμο. Και αυτό γίνεται όπως ακριβώς το περιέγραψε ο κάτοικος της περιοχής. Ο Λαύρος Χάβελας είναι και απόψε, βράδυ Μεγάλης Τετάρτης, είναι περίπου 8 παρατέταρτο παρά 20 και ο κόσμος είναι εκεί και τα μάτια είναι εκεί, έτσι, Λάμπρο. Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, Νίκο. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Θρακομακεδόνων. Έχουν ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνονται εδώ οι κάτοικοι. Ωστόσο, νωρίτερα θέση πήραν και οι δυνάμεις της αστυνομίας. Έχουν έρθει δημιουργίες των ΜΑΤ, ενώ όπως μας έλεγε και ο κ. Γρηγοριάδης, πρώην αντινομάρχης, έχουν γίνει και προσαγωγές. Ναι, έχουν γίνει προσαγωγές τώρα έτσι για να φοβερήσουν τον κόσμο εδώ πέρα. Δεν ξέρω ότι εμείς εδώ είμαστε οικογένεια και δεν είμαστε αναρχικοί. Ήρθαμε να προστατεύσουμε την πόλη μας, το μέλλον των παιδιών μας και τις περιουσίες μας. Αυτοί οι κύριοι την αδυναμία τους θέλουν να ξεφορτώσουν στη δικιά μας πόλη. Τους λέμε ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Ήδη οι πολίτες πάνε στην Αμυγδαλέζα και ελέγχουν αν φέρουν λαθρομετανάστες. Δηλαδή, έχετε φτιάξει ομάδες ατόμων που είναι γύρω από τη σχολή της αστυνομίας. Περιφρουρούν γύρω-γύρω από τη σχολή, γιατί οι κύριοι αυτοί είναι σαν τους παπατζίδες. Άλλα λένε, άλλα κάνουν και ξέρουν να ξεγελάσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω ότι εμείς εδώ είμαστε παρόν. 200.000 κόσμος είναι παρόν. Θα προστατεύσουμε την πόλη μας από τους κυρίους αυτούς, οι οποίοι, όπως είδαμε και χθες στην περιφέρεια, ο ίδιος ο περιφερειάρχης. Τα είδαμε όλα αυτά. Ένα πρόβλημα σαν κοινωνία, δηλαδή, πώς θα αποφασίσουμε να το λύσουμε, παραμένει ζητούμενο και αν θα μπορούσε αυτή η πρωτοβουλία να αξιοποιηθεί για το καλό της περιοχής, για τη μείωση της εγκληματικότητας, να ζητηθούν αντισταθμιστικά ωφέλη, να γίνει καλύτερη ζωή των πολιτών από το να δημιουργήσουμε μια καινούργια κερατέα. Αυτό είναι η κρατική ανικανότητα πάντως. Λάμπρο, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης όπου είναι ο Δημήτρης Καραστεφανής, γιατί η τιμή της βενζίνης από τη μια έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια. Όποιος ταξιδέψει, όποιος θα έχει την πολυτέλεια να ταξιδέψει για να περάσει Πάσχα κάπου μακριά από το σπίτι του, πιθανώς θα το διαπιστώσει. Και κάποιοι έχουν βάλει μπροστά τη μηχανή της νοθείας, Δημήτρη. Λοιπόν, βλέπετε εικόνες που υπάρχει ένα μίνι διηλιστήριο. Υπήρχε μέχρι πριν από λίγες ώρες. Αυτό που βλέπετε, Νίκο, είναι ένα σημείο στο Εγάλεο όπου δεν μπορούσε κανείς να το δει καθώς το είχαν διαμορφώσει έτσι οι τέσσερις που συνελήφθησαν και ήταν πολύ δύσκολος ο εντοπισμός τους. Τι έκαναν ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι? Το χρησιμοποιούσαν, όπως σας είπα, ως μίνι διηλιστήριο και έπαιρναν πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούν τα πλοία, πετρέλαιο ναυτιλίας, και το μετέτρεπαν σε κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο ναυτιλίας νομίζω ότι έχει γύρω στα 45 λεπτά, το θέρμανση έχει γύρω στο 1 ευρώ και το κίνησης γύρω στο 1,40-1,50, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω. 30.000 περίπου λίτρα ημερησίως κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί με ειδική επεξεργασία να φτιάξουν και να το προωθήσουν στην αγορά με δικά τους, παρακαλώ, βιτία. Βλέπετε τις εικόνες. Είναι κανονικότατη η επιχείρηση, έτσι, δηλαδή. Γι' αυτό είπα μίνι διηλιστήριο. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έβγαζαν τουλάχιστον 50.000 ευρώ ημερησίως. Η ζημιά για το κράτος μόνο είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ και 4 μήνες περίπου γίνεται η συγκεκριμένη δουλειά. Βάλτε κάτω, πάνω κάτω τα
30.000 ίσως και λιγότερα λίτρα, πόσα χρήματα έβγαζαν καθημερινά και πόσα έχανε το κράτος. Συνελήφθησαν, όπως σας είπα, 4 άτομα. Ο 37χρονος που είναι εγκέφαλος σύμφωνα με την αστυνομία έχει κατάστημα και. Πόσοι άλλοι και τέτοιοι υπάρχουν και πόσες άλλες τέτοιου είδους κομπίνες γίνονται και πώς καταλήγει σε εμάς το νοθευμένο καύσιμο είναι το επόμενο ερώτημα. Πάμε τώρα σε αυτό το έγκλημα που δεν ήταν τροχαίο, ήταν έγκλημα. Λοιπόν, ήθελα να το κάνουν ως τροχαίο, καθώς βρέθηκε ένας άνδρας πεσμένος στο δόστρωμα γύρω στις 12 χθες το βράδυ σε επαρχιακό δρόμο των Χανίων. Ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν δίπλα από ένα ποδήλατο και αυτό ελέγχεται αν το ποδήλατο ήταν δικό του. Βρέθηκε από έναν οδηγό που περνούσε εκείνη τη στιγμή από την περιοχή. Με το ασθενοφόρο τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Όμως η νεκροψία, Νίκο, έδειξε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε δεχθεί τουλάχιστον 6 σφαίρες. Ήταν τα 4 διαμπερίτα τραύματα και 2 τυφλά. Αυτό που λένε από την αστυνομία, και ο άνθρωπος αυτός είναι γνώριμος, είναι 37 ετών, φαίνεται ότι υπήρχε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή ακόμα και συμβόλαιο θανάτου. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, και πάμε στον Γιώργο Φελίδη για να μάθουμε αν υπάρχουν νεότερα από το τσουνάμι. Είδαμε το βίντεο, συγκλονιστικά πλάνα νωρίτερα. Έχουμε από τον σεισμό, μάλλον, αν έχουμε νεότερα για τις έρευνες, για θύματα ή για το τσουνάμι που κάποιοι φοβούνται. Τα νέα που έχουμε, Νίκο, είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά. Σιγά σιγά έρεται το προειδοποιητικό για τσουνάμι που είχε εκδοθεί για όλες τις παράκτιες περιοχές του Ινδικού ωκεανού. Οι τελευταίες περιοχές όπου έρεται το προειδοποιητικό είναι τα νησιά Νίκομπαρ και Άνταμαν της Ινδίας. Μπορούμε να πούμε ότι όμως ο μέγας φόβος μετά τον μέγα σεισμό δεν έχει εγκαταλείψει τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων στην Ινδονησία. Μιλάμε βέβαια για περιοχές οι οποίες είχαν ζήσει το 2004 την ολική καταστροφή της Σιντέλεια. Να θυμίζω πάντως, επειδή το τσουνάμι ήταν ο πιο μεγάλος κίνδυνος, μεγαλύτερο σαφώς από το σεισμό, ότι στο μεγάλο σεισμό και το τσουνάμι που είχαμε το προηγούμενο, τότε, σε αυτόν τον εφιάλτη, είχαν χάσει τη ζωή τους 170.000 κάτοικοι της Ινδονησίας. Το νούμερο είναι. Δεν θέλει κανένα σχόλιο. 170.000 άνθρωποι. Και υπήρξαν θύματα, να το συγκρατήσουμε αυτό, σε απόσταση 1.800 χιλιόμετρων στις ακτές της Κένυας, όπου ψαράδες βρήκαν το θάνατο από το τσουνάμι. Τι άλλες ειδήσεις έχουμε, τι άλλα έχει η μέρα? Έχουμε πολύ ευχάριστη είδηση από το Περού, Νίκο, όπου εκεί, όπως θα δούμε σε λίγο, τα ζωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους 9 χαλκορίχους, τους εργάτες του ορυχείου που είχαν παγιδευτεί εκεί εδώ και μια εβδομάδα. Έγιναν δεκτοί βέβαια ως ήρωες με χειροκροτήματα και με φορώντας κουβέρτες βέβαια για το κρύο. Είναι και τα πλάνα που βλέπουμε και γυαλιά σκούρα, γιατί τόσο καιρό έμειναν σε πολύ υποφωτισμένες συνθήκες. Άλλο, Ιταλία. Επίσης έχουμε ένα δακρύβρεκτο, θα λέγαμε, αντίο του Ουμπέρτο Μπόσι, ένας από τους μεγάλους Ιταλούς πολιτικούς, χαρισματικούς πολιτικούς της ξενοφοβικής λέγκας του Βορρά. Αναγκάστηκε ενώπιον των οπαδών του να δακρύσει και κλαίγοντας να παραδεχθεί ότι έχει στιγματιστεί το όνομα Μπόσι από τη συμπεριφορά κυρίως των δύο γιών του, οι οποίοι διοχέτευσαν 200.000 ευρώ από την κρατική επιχορήγηση σε προσωπικά τους έξοδα. Γιώργο, ας μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Για να πάμε, κυρίες και κύριοι, στον Τίμο Κουρεμένο, διότι. Έλα μέσα, Τίμο. Διότι ο Τίμος που έχει να μας μιλήσει για Twitter και Facebook και ό,τι σήμερα συζητάνε οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου, έχει να μας πει για Άκη Τσοχατζόπουλο. Διότι ούτε λίγο ούτε πολύ η σύλληψη Τσοχατζόπουλου είναι σε ποια θέση στο παγκόσμιο? Θέση στο παγκόσμιο νούμερο 4 είχε φτάσει. Νούμερο 4 στον κόσμο είναι ο κ. Τσοχατζόπουλος σήμερα. Και η αφεντιά του. Μάλιστα. Άκης. Άκης. Με το όνομα. Έτσι λοιπόν. Είναι πιο πάνω και από το σεισμό, έτσι. Εννοείται. Ξεπέρασα και το σεισμό, κανονικά. Όπως μπορούμε να δούμε. Ο τυφώνας Άκης. Ωραία. Τσουνάμι Άκης, κανονικά. Πάμε λοιπόν στα σχόλια των χρηστών. Ξεκινήσανε τα χιουμοριστικά σχόλια. Λευτεριά στον Άκη από ποινικοποίηση της γλαμουριάς εδώ και τώρα. Όχι, αλλάζει βάγκο στη φυλακή. Ναι. Για τα κέντρα συγκέντρωσης καταχραστών θα υπήρχαν ελάχιστες αντιδράσεις περί οίκων, αφού είχαν δίπλα τους πολιτικούς, VIPs και χλίδα. Όλοι αναφερόμενοι στον. Σήμερα οι υποβρύχια γέρνουν μεσοπέλαγα σε ένδειξη πένθους. Εδώ ας το κρατήσουμε λίγο. Σήμερα οι υποβρύχια γέρνουν μεσοπέλαγα σε ένδειξη πένθους. Για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Και άλλο ένα. Προεκλογική σύλληψη με τεκλογική αθώση για μη επαρκή στοιχεία.
Πες μας γρήγορα, γρήγορα, τι έχει και το βιντεάκι, γιατί τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, τα του Άκη Τσοχατζόπουλου μαζί με τη δήλωσή του θα τα δείτε σε λίγα λεπτά από τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα αυτοκίνητο που οδηγείται μόνο του, ένα ζελέ που βγάζει ήχους, αυτό και αν είναι παράξενο. Ζελέ που βγάζει ήχους. Ζελέ που βγάζει ήχους. Προτιμώ, όμως, ναι. Η Google αποκάλυψε το νέο αυτόματο αυτοκίνητό της που θα επιτρέψει σε τυφλούς ανθρώπους να οδηγούν. Η τεχνολογία που διαθέτει το αυτοκίνητο μπορεί και το επιτρέπει να κυκλοφορεί μόνο του σε προγραμματισμένες περιοχές χωρίς να έχει την ανάγκη του οδηγού. Στο βίντεο βλέπουμε τον Steve Mahan, ο οποίος, αν και είναι 95% τυφλός, μπορεί και χρησιμοποιεί κανονικά το αυτοκίνητο και μετακινείται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό είναι το πιο γρήγορο ηλεκτρικό ποδήλατο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το Turbo, όπως ονομάζεται το μοντέλο, έχει μέγιστη ταχύτητα 45 χιλιόμετρων ανά ώρα και εξαιτίας αυτής είναι παράνομο σε πολλές χώρες του κόσμου και γι' αυτό το λόγο η εταιρεία θα πρέπει να την ελαττώσει. Το ταχύτατο ποδήλατο αναμένεται να κυκλοφορήσει το Μάιο και ίσως το δούμε και στους ελληνικούς δρόμους. Η Κέλλη Σιλντάρου είναι μόλις 10 χρονών και όμως είναι μια αθλήτρια freestyle ski. Τα κόλπα που κάνει με χαρακτηριστική ευκολία οι 10χρονοι κόβουν την ανάσα και σίγουρα τα ζηλεύουν ακόμα και οι επαγγελματίες του είδους. Sky, απογευματινή ενημέρωση, μέρος δεύτερο, Sky στις 8. Είμαστε εδώ με τους συναδέλφους γιατί η μέρα έχει δύο μεγάλες ειδήσεις. Έχει την προκήρυξη των εκλογών, 6 Μαΐου, επισήμως πια, οι κάλπες, διάλυση της Βουλής και πια τελική ευθεία και από την άλλη μεριά σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Ολοκλήρωσε ο κ. Τσοχατζόπουλος την διαδικασία. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δούμε τι είπε βγαίνοντας προς τους δημοσιογράφους. Να ξεκινήσουμε όμως με τα πολιτικά, με τη διάλυση της Βουλής. Θα καλησπέρισω τους συναδέλφους, τις δύο κυρίες, την Κατερίνα Κρυβοπούλου και την Ελένη Καλογεροπούλου. Ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Μέγαρο Μαξίμου και ο Γιάννης Τζούνος είναι εδώ. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος από την αρχή και να δηλώσω κατηγορηματικά ότι κανείς από τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη συζήτηση δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Όλες οι πληροφορίες διαψεύδονται. Γιατί μαθαίνοντας τα ψηφοδέλτια βλέπουμε πάρα πολλούς δημοσιογράφους να βρίσκονται σε αυτά είναι στην και πορεία. Είναι προαναγγελία του επόμενου καλεσμένου. Θα σας ενημερώσουμε και ούτως ή άλλως είναι και η καλύτερη προαναγγελία για τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, εκπρόσωπο τύπου του λαού και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας που θα τον δείτε σε λίγη ώρα προσκεκλημένο μας εδώ. Λοιπόν, Χρήστο, που είσαι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και έξω και από τους συνδυασμούς. Για πες μας, μαγνητοσκοπήθηκε το διάγγελμα του κύριου Παπαδήμου. Καταρχάς να συμπληρώσω ότι δεν έχουμε δει και όλα τα ψηφοδέλτια ακόμα, έτσι, γιατί ναι, πρέπει να κλείσουν και όλοι οι συνδυασμοί όλων των κομμάτων για να μάθουμε πώς έχουμε και άλλα, δηλαδή, συνάδελφοι θα είναι υποψήφοι. Προφανώς, ναι. Λοιπόν, να δούμε. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού δεν έχει βιντεοσκοπηθεί ακόμη. Θα βιντεοσκοπηθεί σε λίγο. Αν θες να σου πω μερικά πράγματα για το περιεχόμενό του. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλύτερα, Χρήστο, να δούμε το Υπουργικό Συμβούλιο και την επίσκεψη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ γρήγορα, πες μας τις εξελίξεις. Λοιπόν, ο κύριος Παπαδήμος ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι εκλογές θα γίνουν στις 6 Μαΐου και θα προτείνει η Βουλή με τη νέα της σύνθεση να ανοίξει στις 17 Μαΐου. Έκανε έναν μίνι απολογισμό στο Υπουργικό Συμβούλιο για τα πραγμένα της κυβέρνησης. Να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 5 μήνες από την ημερομηνία ορκομοσίας κυβέρνησης Παπαδήμου. Είχε γίνει στις 11 Νοεμβρίου του 2011. Σήμερα έχουμε 11 Απριλίου του 2012. Συμπληρώθηκαν 5 μήνες. Μίλησε για το έργο αυτής της κυβέρνησης. Είπε ότι αφήνει μια πολιτική παρακαταθήκη, καθώς υπάρχουν υπουργοί από διαφορετικά κόμματα. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν δυσλειτουργίες, ωστόσο είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα, όπως είπε ο κύριος Παπαδήμος. Και στη συνέχεια επέστρεψε την προσοχή σε όλους τους υποψηφίους ή παύλα υπουργούς, ότι η διάλυση της Βουλής δεν σημαίνει διάλυση της κυβέρνησης. Και τι εννοεί με αυτό ο κύριος Παπαδήμος? Η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει μπροστά της ένα βασικό στόχο, ανολοκλήρωτο μέχρι ώρας. Είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σήμερα υπογράφηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, στην οποία προβλέπεται ότι για τις ανάγκες των τραπεζών θα ληφθούν από τον EFSF 25 δισεκατομμύρια ευρώ.
Παρενθετικά να σου πω ότι εκεί η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Λοβέρδος σε αναρωτήθηκαν πώς θα έπρεπε οι εκλογές να γίνουν στις 13 Μαΐου, ώστε να, την επόμενη εβδομάδα να ξανανοίξει η Βουλή και να ψηφίσει τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό και οι εκλογές θα γίνουν στις 6 Μαΐου. Ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα, ίσως και νωρίτερα, γιατί υπήρχαν κάποιες προετοιμασίες για να γίνει Υπουργικό Συμβούλιο αύριο, τελικά φαίνεται ότι δεν προκύπτει. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει νέα συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία θα επικυρωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Λίγο αργότερα ο κύριος Παπαδήμος επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επισήμως κινήθηκε η διαδικασία. Ακριβώς. Και τώρα περιμένουμε το διάγγελμα. Ενδεχομένως, εδώ είναι τα πλάνα από την συνάντησή του στις 5 το απόγευμα. Ενδεχομένως, λίγο αργότερα, ίσως και στις 9, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, θα έχουμε το διάγγελμα αυτού του κυρίου Παπαδήμου. Ευχαριστώ τον Χρήστο και έρχομαι εδώ στις κυρίες να ξεκινήσω από σένα, Ελένη, και τους κυρίους. Γιάννη μου. να ξεκινήσω, γιατί έχεις πληροφορίες και από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά να δούμε και λίγο τις λίστες του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο κύριος Παπαδήμος εκμεστηρεύτηκε, είναι δηλαδή αυτό εκτός κειμένου, εκτός πρακτικών, στους συνομιλητές του ότι ουδέποτε υπήρξε ημερομηνία 13 Μαΐου, ότι όντως ήταν μία πρόταση κάποιων ανθρώπων, ο ίδιος όμως ποτέ δεν την έθεσε στο τραπέζι, δεν την έθεσε προς συζήτηση, και εξ αρχής είχαν συμφωνήσει ότι 6 Μαΐου θα ήταν η ημερομηνία των εκλογών. Mm-hmm. Ακούσαμε και από τον Χρήστο ότι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία πήρε πρώτη το λόγο, ήταν, θα σου έλεγα, ιδιαίτερα φορτισμένη ή σε ένα βαθμό ενοχλημένη, γιατί ήθελε οι εκλογές να γίνουν τη 13η Μαΐου. Τη συγκοντάρισε ο κύριος Λοβέρδος, αλλά τελικά ο κύριος Παπαδήμος είπε: «Παιδιά, δεν υπάρχει θέμα». Κεντρικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Σαχινίδης, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, αφού ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέλυε επί μία ώρα, ίσως και παραπάνω, το τεχνικό θέμα το οποίο αφορά τις τράπεζες. Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είναι ένα εντελώς τεχνικό θέμα. Είναι τεράστιο θέμα και πολύ σοβαρό. Από ό,τι έμαθα, ελάχιστοι καταλάβαιναν το τι συνέβαινε. Οπότε στο τέλος άρχισαν να τον φωνάζουν. Έχεις δίκιο. Ήμαρτον, σταμάτα. Εύχομαι να μην είναι έτσι, αν και μάλλον έτσι είναι, γιατί είναι τόσο σοβαρό θέμα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που πραγματικά έχει να κάνει με την ουσία της ύπαρξης της οικονομίας της χώρας. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βενιζέλος είχε την ομιλία στο Εθνικό Συμβούλιο και τι έγινε εκεί? Όλα μια χαρά, τελικά. Τον δημοσιογράφο να έγινε. Λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι λύθηκε το θέμα του κυρίου Ραγκούσιν στη Β' Αθήνας, λύθηκε το θέμα του κυρίου Παπακοσταντίνου, είναι στην περιφέρεια Αττικής. Μπορούμε να δούμε και τις κάρτες. Εκεί εδώ θα κονταροχτυπηθεί, θα λέγαμε, με τον κύριο Αντώνη Λιάρο, τον συνάδελφό μας, ο οποίος από το ΜΕΓΑ, ο Αντώνης Λιάρος κατεβαίνει υποψήφιος. Καλός συνάδελφος, ακριβώς, και προέρχεται από το Λαύριο, είναι γέννημα Θρέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι εγκάθετος. Έχει σημασία αυτό. Εδώ βλέπουμε πάντως τα πολιτικά πρόσωπα που αλλάζουν. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου κατεβαίνει στην Αχαΐα. Στην Αχαΐα, ακριβώς. Ραγκούσης Β' Αθήνας, Παπακοσταντίνου υπόλοιπο. Ο κύριος Δρέπας έφυγε από την Αρκαδία και τώρα ανέβηκε στη Β' Αθήνας. Το λέμε περιφέρεια Αττικής, ναι. Ροδούλα Ζήσει από τη Μαγνησία στη Β' Αθήνας. Ήθελα να ξέρω τι θα γίνει στη Β' Αθήνας. Πόσοι θα βγουν στη Β' Αθήνας. Πάντως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή σε χαμηλά ποσοστά, υπάρχει η δημοσκόπηση που θα δείτε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ναι, που δείχνει πολύ χαμηλά ποσοστά και για το ΠΑΣΟΚ όπως και για τη Νέα Δημοκρατία. Και στη Β' Αθήνας είναι που θα έχει τις μεγαλύτερες απώλειες στο ΠΑΣΟΚ. Να δούμε ποιος θα πρωτοβγεί και ποια πολύ ηχηρά ονόματα ενδεχομένως θα μείνουν εκτός από τη Νέα Βουλή. Μάχη. Ναι. Εκεί θα γίνει πραγματικά. Εδώ είναι τα υπόλοιπα η πρόσωπα. Η κυρία Άννα Βερούλη στη Β' Αθήνας, η κυρία Μέρη Βιδάλ στη Β' Αθήνας, ο Αντώνης Λιάρος, είπαμε, στο υπόλοιπο Αττικής, ο Διονύσης Μποτώνης, συνάδελφος, ναι, δημοσιογράφος. Μου επισημαίνει ο Νίκος Κοντόπουλος από το Κοντρόλ και έχει δίκιο ότι μια κοντίστρια πρέπει να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Σακοράφα δεν είναι πλέον δεν στο είναι, ΠΑΣΟΚ. Έχει φύγει, ήρθε η κυρία Βερούλη. Είναι συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, η κυρία Σακοράφα, να μην το ξεχνάμε. Και εδώ άλλα πρόσωπα, ίδιο συγγραφή, ο κύριος Βερελής που επιστρέφει και η κυρία Σχοιναράκη επίσης, η οποία κατεβαίνει στο Ηράκλειο. Ναι, και πρέπει να θυμίσουμε ότι και ο κύριος Βενιζέλος βάζει και στην Αλφα Θεσσαλονίκης, βάζει και στο Ηράκλειο, προσπαθώντας, εν πάση περιπτώσει, να ξυπνήσει μνήμες. Ναι. Πάντως, επειδή το είπες, τον κύριο Παπακοσταντίνου τον έβαλε ο κύριος Βενιζέλος στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια Αττικής, το έκανε τη χάρη, αλλά τοποθετώντας και τον κύριο Λιάρο, τον
μέχρι τώρα συνάδελφό μας εκεί. Είναι και η κυρία Παπαχριστοφυλακούλου. Του μπορούσε. Τραβάει λίγο και το χάλι κατά τα ποδιά που δεν χρειαζόταν ούτω ή άλλω. Δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Πάντως δεν θα μπορούσε να με του βάλει και το Ραγκούση και το Παπακοσταντίνο, κατά τη γνώμη μου, γιατί και ήρωες θα του έκανε. Και εν πάση περιπτώσει. Τι ήρωες, Κατερίνα. Τι ήρωες, Κατερίνα. Τι ήρωες. Πριν μα πει τώρα τα υπόλοιπα, να πάω στο Γιάννη γιατί. Για τους δημοσιογράφους έχουμε μια μεταγραφή. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο να φεύγει βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ και να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Το είδαμε και αυτό. Αυτό έγινε με την κυρία Γάτσα, η οποία έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ. Είχε ανεξαρτοποιηθεί πριν. Ναι, για καμιά δεκαετία μέρες. Μάθαμε. Κλείνει τώρα το παζλ γιατί είχε ανεξαρτοποιηθεί. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Στην, αυτό πάντα μένει ένα ερώτημα για μένα και ας γίνω εγώ κακός. Όταν έρχεσαι και κατηγορείς ένα κόμμα γιατί βγαίνεις με το άλλο και τώρα ξαφνικά θα πηγαίνεις να κάνεις. Πριν 20 μέρες έλεγε ήμουν για τον κύριο Βενιζέλο. Το ακριβώς αντίθετο είναι εντυπωσιακό να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να το εξηγήσει και στο εκλογικό σώμα. Εκεί που θα απευθυνθεί. Και να δούμε την αντίδραση του οργισμένου εκλογικού σώματος. Πάμε τώρα στη δημοσκόπηση. Στο βαρόμετρο. Δείχνει την περαιτέρω επιδείνωση του συστήματος έτσι όπως το γνωρίζουμε. Την περαιτέρω αποδόμηση του συστήματος έτσι όπως το γνωρίζουμε. Θα το δούμε ολόκληρο. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά νομίζω. Στις 9, αλλά νομίζω ότι έχουμε ξεχωρίσει κάποιες κάρτες που έχουν μεγάλη σημασία. Ναι. Πλήρες απογοήτευση από την κυβέρνηση. Βλέπουμε το ποσοστό το δυσαρεστημένο 91%. Αυτό θα το δούμε πώς αποτυπώνεται και στα άλλα. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε. Απογοήτευση από την κυβέρνηση. Δυσαρεστημένη πολύ. Να δούμε την επόμενη κάρτα. Κακή εικόνα για τον Λουκά Παπαδήμου. Πολύ κακή εικόνα του Λουκά Παπαδήμου. Επίσης επιδεινώνεται η εικόνα του Λουκά Παπαδήμου. Βλέπουμε και τις διαφοροποιήσεις. Και η δημοτικότητα και η εμπιστοσύνη. Και η δημοτικότητα και η εμπιστοσύνη δύο διαφορετικά μεγέθη. Αρνητικά και τα δύο και πολύ μάλιστα στην εμπιστοσύνη. Να προχωρήσουμε να δούμε και την επόμενη κάρτα. Και η πολιτική αρχηγή. Εδώ τώρα. Να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, είναι έτσι. Λοιπόν, δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών. Φώτης Κουβέλης, Αλέξης Τσίπρας ψηλά. Καμένος τρίτος. Έτσι. Με πιο πολλές αρνητικές όμως και ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Κουβέλης είναι ο μόνος ο οποίος έχει περισσότερες θετικές από αρνητικές γνώμες. Όλοι οι άλλοι είναι. Χαμηλώνουν, αλλά και η κατάταξη έχει την αξία της. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν. Κλείνουμε τον, τελευταίος. Κλείνουμε τον κύκλο αυτό ακριβώς για να μπορέσει ο κύριο Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο. Ακριβώς ίδια νούμερα. Τελευταίος γι' αυτό πήρα τον κύριο Κύρτσο. Λοιπόν, κλείνουμε τον κύκλο των πολιτικών εξελίξεων για να πάμε στον Άκη Τσοχατζόπουλο, κυρίες και κύριοι. Να δούμε πρώτα απ' όλα τις εξελίξεις συνοπτικά. Αμέσως μετά να συνδεθούμε με τα δικαστήρια και να ακούσουμε σχόλια από τις συναδέλφους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, η πόρτα του νεοκλασικού στη Διονυσίου Αραιοπαγίτου ανοίγει και ο Άκης Τσοχατζόπουλος ανέκφραστος, χωρίς χειροπέδες, οδηγείται στο αυτοκίνητο της ασφάλειας. Λίγη ώρα αργότερα βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να οδηγηθεί στο γραφείο του ανακριτή μετά από ένταλμα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στην Αθήνα, στο σπίτι της κόρης του κυρίου Τσοχατζόπουλου, βρέθηκαν 10 πλάκες χρυσού και κατασχέθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επίσης, βρέθηκαν κρίσιμα έγγραφα με κινήσεις λογαριασμών. Οι έρευνες έγιναν παρουσία εισαγγελέα στα δύο σπίτια της κόρης του πρώην υπουργού, σε κολονάκι και παλαιό ψυχικό. Η κυρία Αρετή Τσοχατζόπουλου, όπως και η σύζυγος του πρώην υπουργού Βίκη Σταμάτη, είναι εμπλεκόμενες στην υπόθεση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή. Στην υπόθεση εμπλέκονται και κατηγορούνται περισσότερα από 10 πρόσωπα, ενώ πηγές της εισαγγελίας χαρακτηρίζουν τα στοιχεία πολλά και πολύ σοβαρά. Η δίωξη ασκήθηκε βάσει στοιχείων που αντλήθηκαν από τις υποθέσεις για τα υποβρύχια, αλλά και από δικογραφίες που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα επί υπουργίας του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ο πρώην υπουργός βγήκε από το γραφείο του ανακριτή, επιβιβάστηκε σε αυτό το αυτοκίνητο και πήρε το δρόμο για τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Τα είπαμε αρκετά αναλυτικά νωρίτερα με την Ιωάννα Μάνδρου και με τον Τάσο Τέλογλου, αλλά Κατερίνα, εμένα μου άρεσε, το βλέπαμε πριν που περιμέναμε, είμαστε με τον Γιώργο τον Κίρτσο και βλέπαμε το Δήμο το κουρεμένο, τέταρτος ο Άκης. Στον κόσμο, στο πάνω, Twitter. Στον κόσμο, ναι. Το θέμα, πάνω και από το σεισμό. Λοιπόν, είναι ύποπτο για να μιλήσουμε αυτό το οποίο συζητιέται. Η μέρα που έγινε όλο αυτό με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Εντάξει, αν δεν το πεις ύποπτο, αν δεν θέλουμε να το πούμε ύποπτο, έχει όμως ένα ιδιαίτερο στίγμα. Βεβαίως, η σύλληψη καλώς έγινε. Εντάξει, να το ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και όποιος το σκέφτηκε, έξυπνα το σκέφτηκε και επικοινωνιακά.
είναι το πρώτο πολιτικό πρόσωπο που συλλαμβάνεται. Έχουμε είναι η πρώτη σύλληψη πολιτικού και πρόσωπου. Και ο κύριος Μαντέλης είχε οδηγηθεί έτσι. Είναι ναι, η σύλληψη αυτή, η έφοδος και το στήσιμο της σύλληψης. Και είναι έφοδος, και πολύ χειρό πρόσωπο ο Άκης Χατζόπουλος, έστω και αποστρατευμένος. Αυτή είναι η μία διάσταση. Η άλλη διάσταση, Νίκο μου, όμως είναι, ναι μεν είναι χειρό πρόσωπο ο Άκης, αλλά είναι ένα πρόσωπο ήδη σε απόσυρση. Έχει αποσυρθεί ο Άκης Χατζόπουλος από το πολιτικό δημόσιο βίο. Και είναι και λίγο εκτός φαλούς, θα σου έλεγα, σε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, αν ήταν τώρα εν ενεργεία πολιτικό πρόσωπο, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι τόσο απαγορευτικός στο να αγγίξεις το πολιτικό πρόσωπο, που δίνει και μια διάσταση εκτός ασφαλούς. Χωρίς λοιπόν αυτό να αναιρεί, διευκρινίζω, τη βαρύτητα της εξέλιξης. Έχεις όμως πάρα πολύ δίκιο. Εάν, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβουμε το κράτος στο οποίο ζούμε και τους νόμους που το διέπουν. Εάν ο κύριος Χατζόπουλος ήταν εν ενεργεία βουλευτής, ήταν εν ενεργεία υπουργός, δεν θα μπορούσε να συμβεί ενδεχομένως τίποτα από όλα αυτά. Υπήρχε καθεστώς προστασίας. Εγώ επιμένω να δείχνω, να έχω εδώ την φωτογραφία από το σπίτι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Και το λέω έτσι γιατί είναι πραγματικά ένα ακίνητο το οποίο ίσως δείχνει πολλά πράγματα, είναι η θριαλίδα των εξελίξεων. Εξαιτίας της μεταβίβασής του ήταν που ο κύριος Τσοχατζόπουλος βρέθηκε σε αυτήν την δεινή θέση και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων για να φτάνει στη σύλληψη. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι αυτό το ακίνητο. Το σπίτι είναι εδώ, αυτό, δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης εδώ και στο θέατρο. Το Ηρώδιο, το οποίο βρίσκεται τόσο κοντά. Μια από τις πιο προνομιακές περιοχές. Ελένη. Εγώ, Νίκο, ντρέπομαι και οργίζομαι, γιατί για άλλη μια φορά το σύστημα που μας κυβερνάει μας αντιμετωπίζει σαν ηθαγενείς. Μας κοροϊδεύει. Προκειμένου να πάρει την ψήφο μας, μας χαρίζει ένα καθρεφτάκι. Και θεωρεί ότι εμείς πρέπει να το πιστέψουμε. Μα γιατί το λες αυτό, δεν αθωώνω. Δεν έπρεπε ο κύριος Χατζόπουλος, εφόσον υπάρχουν τόσο σοβαρά στοιχεία. Δεν αθωώνω τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Να συλληφθεί. Εάν έπρεπε να μπει στη φυλακή, έπρεπε να έχει μπει εδώ και καιρό. Μα λέμε τόσο καιρό ότι δεν μπαίνει κανένα στη φυλακή. Να κάποιος που μπορεί να βρεθεί και στη φυλακή. Και σήμερα το θυμήθηκαν. Θέλεις να σου θυμίσω τρεις υποθέσεις. Χρηματιστήριο. Ποιος πλήρωσε για το χρηματιστήριο που έχασε ο κόσμος τα λεφτά του. Σήμερα στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που έγινε στην Ελλάδα. Τα πήρανε πολιτικοί από τα δύο κόμματα. Ποιος πλήρωσε, Νίκο? Ομόλογα. Πέσαν έξω τα ταμεία. Όχι μόνο και δεν πλήρωσε. Σήμερα έρχονται τα ταμεία και από λένε δεν έχουν πληρώσει. Όχι μόνο δεν πλήρωσε. Έρχεται κάποιος που πληρώνει. Δεν μπορούμε να. Είχαμε και την εξέλιξη μετά. Μα το είπε η Κατερίνα. Για ποιον μιλάμε? Ο Ανδρέας Παπανδρέου πέθανε. Και ήταν ο στενότερος συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλος. Αυτόν βρήκε η ελληνική πολιτεία να στείλει στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, η κάθαρση για την οποία μιλάνε οι πολίτες, το κράτος θεωρεί ότι είναι ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Εγώ πάντως λέω ότι είναι και ο Άκης Τσοχατζόπουλος και εφόσον είναι ένοχος, πολύ καλά κάνει και βρίσκεται σήμερα. Νομίζω, καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι δεν είναι αυτός. Εάν είναι θέλανε και να τον έχουν στείλει στη φυλακή, εάν έφταιγε, εάν υπήρχαν αποδείξεις και αν υπάρχουν φυσικά αποδείξεις, θα πρέπει να μπει στη φυλακή. Λοιπόν. Σας αφήνω για να καθίσει ο Γιώργος Κίρτσος και πάω στον Αχιλλέα Τόπα για να μας πει τι δήλωσε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Αν δήλωσε κάτι βγαίνοντας, πήρε προθεσμία, Αχιλλέα, έτσι δεν είναι? Νίκο, πήρε προθεσμία για τη Δευτέρα το πρωί. Στις 10 η ώρα λοιπόν το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ο πρώην υπουργός. Και παραμένει προσωρινά. Στο γραφείο του ανακριτή. Προσωρινά κρατούμενος. Θα κάνει Πάσχα στην Γαδά, στην Αλεξάνδρα. Βεβαίως, θα είναι προσωρινά κρατούμενος μέχρι το πρωί της Δευτέρας. Βγαίνοντας από το γραφείο του ανακριτή, όπου παρέμεινε περίπου μισή ώρα, μας είπε ότι θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση γραπτή από το πολιτικό του γραφείο. Είχα συνομιλήσει και με τους συνηγόρους του, λίγο πριν φτάσει εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Οι συνήγοροι του πάντως αφήνουν εχμές για την χρονική στιγμή που εκτυλίσσεται αυτή η υπόθεση, που εξελίσσεται, και φαντάζομαι ότι και η ανακοίνωση, Νίκο, θα είναι στο ίδιο πνεύμα. Αχιλλέα, ευχαριστούμε πολύ. Και θα καλησπερίσω τώρα με πάρα πολύ χαρά τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Γεια χαρά. Εκδότη, δημοσιογράφο και από σήμερα επισήμως εκπρόσωπο τύπου του ΛΑΟΣ. Από σήμερα είναι. Τώρα πια είναι από τη Δύση του Ηλίου, λέει. Έχει αρχίσει αυτό. Θα αναλάβω δράση. Και τώρα. Ξεκινάω από την πρώτη ερώτηση που πολλοί αναρωτήθηκαν. Ειδικά από τους ακροατές και τους τηλεθεατές που παρακολουθούν τον Γιώργο Κίρτσο με συνέπεια. Είστε μνημονιακός, κύριε Κίρτσο. Στηρίζεται το μνημόνιο και το πρώτο και το δεύτερο. Ο κύριος Καρατζαφέρης διαφωνεί με αυτό. Πώς θα συμβιβάζεται? Ήμουνα κατά του πρώτου μνημονίου από τη στιγμή που διάβασα το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής και είχα προβλέψει ότι θα οδηγούσε σε αδιέξοδο.
και την ίδια πρόβλεψη κάνω και για το νέο μνημόνιο. Επομένως, χρειάζονται διάφορες αλλαγές και πιστεύω ότι μόνο άνθρωποι που έχουν θάρρος μπορούν να πάρουν ρίσκο, είναι δημιουργικοί και έχουν άποψη, μπορεί να φέρουν άνω κάτω ένα σύστημα το οποίο μας οδηγεί σε νέες αποτυχίες. Άκουσα τον κύριο Καρατζαφέρη χθες να μιλάει για ένα νόμισμα διπλό. Θα μπορούσαμε, λέει, να έχουμε το ευρώ σαν νόμισμα για τις εξωτερικές συναλλαγές και μια ευρωδραχμή για τα εσωτερικά. Ένα σύστημα αλλά κούβα. Αν είναι στην Κούβα μιλάτε κούβα, γιατί γίνονται απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Πάντως, αυτό ισχύει στην Κούβα. Εσείς τι στηρίζετε αυτή την άποψη? Λοιπόν, επειδή διάβασα το πρόγραμμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Καρατζαφέρης με υποδέχθηκε χθες στα γραφεία του και εκεί που ήμουν όλος χαρά και τα λοιπά, μου έδωσε ένα πακέτο να διαβάσω, δηλαδή τις θέσεις και να αρχίσω να τις επεξεργάζω. Πάσχα είναι. Εντάξει. Έχω αρχίσει ήδη να διαβάζω. Λοιπόν, αυτό είναι σε μια ειδική παράγραφο του οικονομικού προγράμματος που λέει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, στην περίπτωση που οι πιστωτές μας κόβουν την πίστοση, επομένως δεν έχουμε ευρώ, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, ασφικτιούμε. Υπάρχει αυτή η πρόταση, η οποία σε εξασφαλίζει με τα ευρώ να κάνεις εισαγωγές, γιατί χωρίς καύσιμα, χωρίς παιδικό γάλα και όλα αυτά θα δούμε απίθανες σκηνές, και να δραστηριοποιήσεις, να ενεργοποιήσεις στο εσωτερικό, για τις εσωτερικές συναλλαγές, τη δραχμή. Ναι. Αυτό είναι βέβαια ένα σενάριο, θα μπορούμε να πούμε, έκτακτης ανάγκης, έτσι το περιγράφει. Το πιστεύετε εσείς αυτό? Εντάξει, άμα φτάσουμε στην έκτακτη ανάγκη, εγώ πιστεύω καταρχήν ότι με τη δυναμική που έχει αναπτύξει η οικονομία και έτσι όπως είναι πολύ χαρούμενος ο κύριος Βενιζέλος με τις λύσεις που νομίζω ότι έχει βρει και με την ατολμία του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος δυσκολεύεται και αυτός να μας εξηγήσει τι θα γίνει, πιστεύω ότι σε 3 μήνες θα είμαστε χωρίς συντάξεις, σε 6 μήνες θα τεθεί θέμα διεθνούς απομόνωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελλάδας και στη συνέχεια θα πάμε στη δραχμή χωρίς την ευρωδραχμή που περιγράφεται. Επειδή για πολλούς λόγους είμαι συνεπέστατος ακροατής της ραδιοφωνικής εκπομπής, θυμάμαι να επικρίνεται τον κύριο Καρατζαφέρη όταν έφυγε από την κυβέρνηση. Δεν νομίζω. Εντάξει, μπορεί να του έκανα μια ήπια κριτική. Εντάξει, καταρχήν με τον Καρατζαφέρη. Περασμένα, ξεχασμένα. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα ο Καρατζαφέρης, καταρχήν, εγώ ήμουν κατά της υπογραφής που είχε βάλει στο αρχικό μνημόνιο. Μα αυτή είναι η γοητεία του Καρατζαφέρη. Ο Καρατζαφέρης είναι ένας άνθρωπος που είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Είναι ένας αγωνιστής της πολιτικής και της ζωής. Και θεωρεί ότι μπορεί να απευθυνθεί σε άλλους ανθρώπους με έτσι ανάλογα δυναμικά χαρακτηριστικά σαν και εμένα, χωρίς να φοβάται. Στη Νέα Δημοκρατία περιμένουν να υπογράψει η Βόζενμπεργκ δήλωση για να δουν, ξέρω κι εγώ, αν θα τη συγχωρήσουν τη διαφοροποίηση από τη θέση του Σαμαρά, ο οποίος άλλαξε 2-3 φορές τη θέση του. Επομένως, μεταξύ πολιτικών ή μεταξύ παραγόντων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ένα κοινό πρόβλημα, προφανώς θα υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Προφανώς, βέβαια, καταλαβαίνω ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι δημιούργημα του κυρίου Καρατζαφέρη, είναι ο πρωταγωνιστής και θα σταθώ στο πλευρό του. Επειδή έχω περάσει και από το ΚΚΕ, όπως λένε όλα τα blogs, ξέρω και από κομματική πειθαρχία και από έτσι να είμαι εδώ είναι το επόμενο αγωνιστικός. Έχετε μια πολιτική διαδρομή και αρκετά χρόνια τώρα βρίσκεστε στο χώρο της ευρύτερης κεντροδεξίας. Ναι. Υπήρξατε συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη όταν ήταν πρωθυπουργός. Πολλοί θα τοποθετούσαν τον Κίρτσο στη Νέα Δημοκρατία, άντε στο κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη, όχι στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Θέλατε και δεν μπορέσατε να βρεθείτε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας? Ήταν επιλογή? Εντάξει, η επιλογή ήταν η συνεργασία με τον κύριο Καρατζαφέρη. Θα σας πω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, είναι η πολυδιάσπαση του χώρου της. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, στο χώρο των ευρύτερων της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρωτοφανή κατά την άποψή μου. Θα μπορούσαν δηλαδή να υπερασπίσουν την ενότητα του χώρου τους με πολύ καλύτερο τρόπο. Πάντως, επιμένω ότι ακούγοντας τις απόψεις σας, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που λέει η κυρία Μπακογιάννη από αυτά που λέει ο κύριος Καρατζαφέρης. Εντάξει, έχω κοινά σημεία με την κυρία Μπακογιάννη, αλλά και ο κύριος Καρατζαφέρης σε γενικές γραμμές έχει φιλελεύθερες αντιλήψεις για την οικονομία. Και τα άλλα, τα μεταναστευτικά που είναι πιο σκληρός και αποτελεσματικός, εγώ τα έχω πει, μπορώ να σας πω, και πριν από τον κύριο Καρατζαφέρη. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν δεν τα μαζέψουμε όλα αυτά, η Αθήνα θα γίνει μια μαύρη κοινωνική τρύπα, έχω επιβεβαιωθεί στην πρόγνωσή μου, θα πέσει σαν τουριστικός προορισμός, ήδη είχαμε μείωση αφίξεων και νέα μείωση αφίξεων το 2012 και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν έτσι, διοικητικό και οικονομικό κέντρο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να, έτσι, να μπω στη λογική τη δική σας, δεν είμαστε στη φάση της ιδεολογικής ορθοδοξίας ή της απόλυτης καθαρότητας, με την έννοια ότι είμαστε μια χώρα η οποία βυθίζεται στα προβλήματα και πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Και είναι η ώρα των ανθρώπων οι οποίοι είναι έτοιμοι για δράση, μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα και μπορούν να διδαχθούν και από τα λάθη τους. Επειδή και ο Καρατζαφέρης και εγώ
είμαστε και τις δράσεις και φέρουμε και αποτέλεσμα. Και τολμώ να πω ότι έχουμε κάνει και αρκετά λάθη στη ζωή μας. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Το τελευταίο μου ερώτημα είναι αυτό που ίσως πολλοί λένε. Ο Καρατζαφέρης έκανε μια κίνηση, μπήκε στην κυβέρνηση, δεν του βγήκε, έφυγε. Κάποιοι είπαν για κολοτούμπες, κάποιοι άλλοι είπαν για κινήσεις τακτικής. Πρακτικά όμως δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει ο κύριος Καρατζαφέρης. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα. Είναι μέσα στο ευρώ, είναι μέσα στην Ευρώπη, είναι εκτός. Τι είναι αυτό, είναι θέση ή αντίδραση αυτό το οποίο σήμερα έχει? Καταρχήν, όταν. Γιατί το πλήρωσε ότι μπήκε στην κυβέρνηση, του κόστησε. Δεν νομίζω. Το πλήρωσε σε επίπεδο τακτικής, θα ανταμυφθεί σε επίπεδο στρατηγικής. Θα το δούμε. Καταρχήν, παρά το γεγονός ότι έχει σχετικά περιορισμένες εκλογικές και πολιτικές δυνάμεις, πήρε την πρωτοβουλία των εξελίξεων. Η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι με υπογραφή Καρατζαφέρη. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Ο Καρατζαφέρης. Τι είπε επιτυχία? Αποτυχία τη λέει την κυβέρνηση. Ένα λεπτάκι. Έφτιαξε μια κυβέρνηση που μετά είπε ότι είναι κακή κυβέρνηση. Πού είναι η επιτυχία? Ένα λεπτό. Κάπου σας χάνω, κύριε Κίρτσο. Άλλαξε το πολιτικό σκηνικό. Στη συνέχεια ήθελε την κυβέρνηση Παπαδήμου με χαρακτηριστικά κυβέρνησης Μόντι. Ναι. Λοιπόν, 12-14 υπουργοί, να οι 50 του Πασόκ. Πλήρη πολιτική ατζέντα, να οι 50 περιορισμοί του Σαμαρά. Λοιπόν, έτσι χρονικό ορίζοντα για να κάνει κάποιες αλλαγές. Να τώρα 19 Φεβρουαρίου. 22 Απριλίου, άντε απαλλαγή, ξέρω κι εγώ, 6 Μαΐου. Επομένως, ήταν μια στρατηγική σε δύο κινήσεις. Η μία κίνηση ήταν η κυβέρνηση, γιατί αλλιώς θα ήμασταν στο πετσάνλικο με δραχμή. Πρέπει να κλείσω. Εντάξει. Βάλτε μια τελεία. Τώρα που ανεβαίνω. Λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές ούτως ή άλλως. Ιδιαίτερα εσείς σας, λοιπόν. Με προεκλογικά σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Νύχτα μεγάλων και σημαντικών εξελίξεων αυτή, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα η συντέλεια και μετά 9 ακριβώς με όλα τα γεγονότα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη ΣΥΑ Κοσιόν. Από εμάς καλό βράδυ.